Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσακ σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα. 9 και 9 πρώτα λεπτά. Το παρακάναμε νομίζω. Θα βγούμε κι εμείς για έρανο, τι λες? Εμείς θα βγούμε για έρανο, να παίρνουμε 30 ευρώ κι εμείς. Για... κάτσε να σκεφτώ ένα λόγο. Δεν θα πούμε εμείς για καινούριο κανάλι, θα πούμε... θα ανοίξουμε πλυντήριο αυτοκινήτων. Θα ανοίξουμε πλυντήριο αυτοκινήτων με μοντέλα. Τώρα ο Ρασιάς μιλάμε, θα πρέπει να έχει πέσει κάτω. Λοιπόν, Γιώργο, κανόνισε ότι με τον Βαγγέλη και εγώ με τον Βασίλη θα ανοίξουμε πλυντήριο αυτοκινήτων με μοντέλα που θα πλύνουν τα αυτοκίνητα. Πριν το ανοίξουμε όμως, θα πάμε να κάνουμε ένα έρωνο σε όλη την Αργοντή, θα παίρνουμε 30 ευρώ. Τι λες? Για να ανοίξουμε το πλυντήριο. Πλάκα κάνεις τώρα. Ναι, μωρέ, τι θα κάνω. Καλημέρα, καλημέρα. Με όρεξη ξεκινήσαμε σήμερα. Με όρεξη ξεκινήσαμε, αν και οι ειδήσεις που έχουμε να σας μεταφέρουμε. Καταρχήν να πούμε ότι εμείς δεν απεργούμε. Μόνο καλές δεν είναι. Δεν απεργούμε. Δεν απεργούμε. Σε απεργήσαμε αρκετές φορές από αυτό το διάβολο. Ο Βασίλης είναι Σιριζέος, δεν με αφήνει να απεργήσω. Είναι υπέρ της κυβέρνησης, ναι. Όμως θα πω ότι αυτή τη φορά συμφωνώ και εγώ, διότι είμαστε υπέρ στο να σταματήσει πια αυτό το αγγελιώσιμο, το οποίο για 100 ευρώ έπρεπε ο πελάτης να πληρώνει 500, ουσιαστικά στο τέλος μαζί με τα ΦΠΑ και τα 21,5. Και όχι μόνο αυτό, να υποχρεώνουμε τον πελάτη να πηγαίνει στην τράπεζα να πληρώνει το αγγελιώσιμο, να μας δίνει την απόδειξη και εμείς να κάνουμε τον delivery μετά να το στέλνουμε πάνω στο ΦΠΑΦ για τους δημοσιογράφους των Αθηνών. Εμείς δηλαδή να κάνουμε το ρόλο του εισπράκτορα για τους δημοσιογράφους των Αθηνών. Όχι, όχι. Δεν απεργούμε. Η αίσθησή μου είναι, χωρίς να θέλω να μπω πολύ σε τεχνικά μέσα, ότι η επαρχία, ποιος ασχολείται και την επαρχία για τα επαρχιακά μέσα, δηλαδή να επιβιώσει η Αθήνα, είναι λίγο άδικο ενδεχομένως όπως το λέω, αλλά όπως το έχουμε παραλάβει εμείς ως επαρχιακός τύπος, μισό λεπτάκι λίγο, κανένας δεν νοιάστηκε για τα επαρχιακά κανάλια, έκλεισαν τόσα κανάλια στην επαρχία. Γιατί να νοιάστηκε? Κανένας. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Λες και αυτοί δεν είναι ασχολούσαν προσωπικό, δεν είναι άνθρωποι, δεν είχαν εγκαταστάσεις. Όλα μας ενδιαφέρει γύρω και από το Μαξίμου τι γίνεται. Δεν είναι έτσι. Ποιος νοιάστηκε πραγματικά, και δεν λέω μόνο για τους σημερινούς κυβερνώντες, και παλιότερα. Νοιάστηκαν πραγματικά. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Νοιάστηκε κανένας πραγματικά για τον τύπο της, για τα μέσα της επαρχίας και της περιφέρειας? Με συγχωρείς. Ή τα βλέπουμε ως έχουμε μια ανάγκη να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο, αν θα γίνει κάτι. Ναι. Δεν λέω ότι ήταν πάντα έτσι, αλλά τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, ναι. Βλέπω ότι όλα μας ενδιαφέρουν τι γίνεται στην Αθήνα, Αλεξία, με συγχωρείς. Και καλά κάνουμε, βρε Βασίλη. Πώς θα επιβιώσει το μεγάλο κανάλι των Αθηνών, τα 3-4 μεγάλα κανάλια των Αθηνών, και από εκεί και πέρα τίποτα, το χάος. Τώρα συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Με το Μέγκα τι γίνεται? Το Μέγκα δεν θα έπρεπε να του είχαν. Μέγκα. Θα έπρεπε να του είχαν αφαιρέσει την άδεια καταρχήν. Όταν 6 μήνες είναι δημοσιογραφικός και έχει μείνει χωρίς ενημέρωση, έπρεπε να του είχαν αφαιρέσει την άδεια. Αλλά ποιος θα τολμήσει να κουνήσει το δάχτυλο σε αυτούς? Βλέπω πραγματικά ότι τα μέσα της περιφέρειας δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους απασχολεί καθόλου. Κλείσαν τόσα κανάλια και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει η ενημέρωση. Τι γράφει η Νατάσα? Μέλη στάζεις λέει πρωί-πρωί. Τι να πω, Νατάσα μου, δηλαδή τι να πω. Ακούμε κάποια πράγματα τα οποία μας βγάζουν εκτός αυτού. Καλημέρα σε όλους. Το Γιάννη το Χατζόπουλο, το Γιώργο τον Μπουζαλά, καλημέρα. Το Γιώργο τον Σοπηλιάδη, καλημέρα σε όλους. Το Χρήστο τον Κυριακόπουλο. Το Ράδιο Ταξιάρχος 67-020, καλημέρα σε όλους. Να πούμε καλημέρα καταρχήν σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube, DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Την καλημέρα μας στον Γιώργο τον Ρασιά και τον Βαγγέλη τον Μπουγιώτη. Και κοίταξε τι ωραία φτιάχνω τα μαλλιά μου την ώρα που λέω Γιώργος Ρασιάς, Βαγγέλης Μπουγιώτης. Λοιπόν, το μήνυμα είναι. Γιώργο, μην μου στεναχωριέσαι. Εμείς θα ανοίξουμε σιγά, το πλυντήριο. Σιγά που στεναχωριέται. Θα ανοίξουμε και αυτά και θα πρέπει να κάνουμε μέρα να θα πούμε 5 μοντέλα. Δεν χρειάζεται τώρα. Δεν το κάνει κρύο τώρα όμως. Κάνει κρύο. Καλοκαίρι να το κάνουμε αυτό. Δεν έχει καταλάβει. Τώρα που έρχεται χειμώνα. Τα τώρα μοντέλα όταν πληρώνονται και για 10 ευρώ πάνε. Λοιπόν, Παναγιώτη Τούμπα. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Έχει ξεχάσει λίγο τα live. Βρίσκεσαι Ναύπλιο, είσαι Κύπρο. Πού βρίσκεσαι? Λοιπόν, στείλε μας. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και φαντάζομαι σε βρίσκει σύμφωνη είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Γενικότερα. Όχι, γενικότερα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό.
Εντάξει. Και οι βουλευτές της περιφέρειας να μην θυμούνται τις περιφέρειες όταν είναι εκλογές και όταν κατεβαίνουν έτσι για να πούν τα μεγάλα λόγια στο πόπολο, ούτε μόνο για κοινωνικές εκδηλώσεις. Εντάξει, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Νομίζω ότι η περιφέρεια, δεν μιλάω για την περιφέρεια Πελοποννήσου, μιλάω γενικότερα αν θες για την πατρίδα μας, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Το αθηνοκεντρικό κράτος νομίζω ότι πάλι περνάει η δεύτερη περίοδο δόξας. Αυτό καταλαβαίνω. Πάμε να δούμε τα στοιχεία για το σημερινό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένη στα ανατολικά, υπηρετικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη. Με πιθανότητα τοπικών βροχών, ασθενούς χαρακτήρα τις πρωινές ώρες περιμένουμε για σήμερα Τρίτη 3 Οκτωβρίου. Παράλληλα, κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και νυχτερινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς. Ακούω αυτό το 21 και μου μοιάζει σαν πολικό ψύχος. Η Πέννη να μας πει πώς έχουν στο Ντουμπάι τώρα. Καλημέρα. Για πες μας. Καλημέρα, Πέννη μου. 21 βαθμούς δεν σου ακούγεται σαν πολικό ψύχος. Όχι. Όταν άκουσες εδώ 39-40. Όχι, το 21 είναι καλά. Το 10 δεν μπορώ. Το 11 και το 9 και το 8. 10-21, ορίστε. Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστοι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι, 14-22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 14-25 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, στην Ήπειρο οι ελάχιστοι θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι, 14-22 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τοπικά στην Νότια Κρήτη έως και 25 βαθμούς, στην Κρήτη θα πάμε, 15-23 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έως 24 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, κυρίως σχεδόν θυελλώδεις 6 με 7 μποφόρ. Άχουμε μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Λοιπόν, μην φοβηθείτε σήμερα γύρω στις 11 που θα ηχήσουν οι σιρήνες του συναγερμού στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων 2017. Έχουμε εδώ. Έχουμε. Θα έχουμε, φαντάζομαι. Πώς δεν έχουμε. Λοιπόν, στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων λοιπόν θα ενεργοποιηθούν σήμερα Τρίτη οι σιρήνες συναγερμού πολιτικής άμυνας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σιρήνων συναγερμού θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί, την ώρα δηλαδή που εμείς θα κλείνουμε την εκπομπή μας. Θα περιλαμβάνει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων, διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης. Στις 11 και 5 θα υπάρξει σήμανση λήξης συναγερμού για τη χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων, συνεχής ήχος σταθερής έντασης. Η ενεργοποίηση των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό για να σας το ξαναπούμε αργότερα για να μην φοβηθείτε όλοι όσοι δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα και δεν μας έχετε ακούσει. Λοιπόν, η μεγάλη υπόθεση με τον Μιχάλη Λεμπιδάκη. Να ξεκινήσουμε από αυτά, να πούμε ότι ήταν μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Που βρέθηκε τελικά ο Μιχάλης Λεμπιδάκης, υπήρξε και κατάθεσή του, που έλεγε τον είχαν σαν αλυσοδεμένο σκυλί. Βρέθηκε σαν και αρκετά ταλαιπωρημένος. Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται. Να πούμε ότι στις 5.30 στο σπίτι του στην Καλέσσα Ηρακλείου έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας από το ρεύμα επιχειρηματίας Μιχάλης Λεμπιδάκης, ο 53χρονος επιχειρηματίας μετά την επιτυχή επιχείρηση της απελευθέρωσής του μετά από 186 ημέρες ομοιρίες, δηλαδή 6 μήνες, Βασίλη. Μεταφέρθηκε σε χώρο της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου στη σχολεία στη Φυλάκων, όπου εξετάστηκε από ειδικό ιατρό, ενώ δίπλα του βρισκόντουσαν ψυχολόγοι της Ελλάς και μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλον. Ο Μιχάλης Λεμπιδάκης ήταν καλά στην υγεία του και με πλήρη διάβγεια. Έφερε ωστόσο εμφανή σημάδια της ταλαιπωρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την παραμονή του στη σχολεία στη Φυλάκων, έδωσε στους αστυνομικούς συναυματικές πληροφορίες για την πολυμερή κράτησή του. Τον είχαν αλυσοδεμένο στο κρεβάτι ή στο χέρι, στο αριστερό πόδι, σαν το σκύλο. Του άλλαξαν 5 κρυσφύγετα. Αυτό που με βρήκατε, λέει ο κύριος Λεμπιδάκης, ήταν το έκτο. Όταν έμπαινα στο δωμάτιο, φορούσαν κοπούλες, μου έδιναν πάντα μαγειρεμένο φαγητό. Δεν μου ασκούσαν βία, αλλά μου έλεγαν ότι θα έχω κακό τέλος. Με ενημέρωνε για την πορεία των διαπραγματεύσεων, λέγοντάς μου: θα αργήσεις να πας σπίτι σου, δεν δίνουν τα λεφτά, δεν θα έχεις καλό τέλος. Για να του αλλάξουν κρυσφύγετο, του έβαζαν μια κουκούλα και τον έβαζαν στα πορπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, δεν έβλεπε ούτε που πήγαινε ούτε που έμπαινε. Όταν ερωτήθηκε για το βίντεο που είχαν στείλει απαγωγής, ο κ. Λεμπιδάκης υποστήριξε πως τα δύο βίντεο που έστειλαν οι οικογένειες, στην οικογένεια τα γύρισαν μέσα στο κρυσφύγετο και ένας από τους απαγωγείς κρατούσε την κάμερα και του έλεγε τι ακριβώς να πει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι με σώσατε, επαναλάμβανε συνεχώς στους αστυνομικούς ο Μιχάλης Λεμπιδάκης. Για την πρώτη επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς έκανε λόγο για 7 συλλήψεις, ωστόσο στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου προσήθησαν και εξετάζονται και άλλα άτομα. Που φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
υπήρξε μια κίνηση που πρόδωσε τους απαγωγείς, ήταν αυτό που σχολιάσαμε και εμείς οι δύο πριν ξεκινήσουμε. Υπάρχει ουρά, φαντάζομαι, η υπόθεση αυτή αρκετή. Σίγουρα. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται τον περασμένο Ιούλιο, όταν σε έλεγχο που έχει γίνει στην Κρήτη σε τρία άτομα επιβαίνοντα σε γιο ταχυαυτοκίνητο, δεν έφερε κανείς κινητό τηλέφωνο. Και διαπιστώθηκε ότι τα είχαν πετάξει νωρίτερα. Το γεγονός προκάλεσε υποψίες στους έμπειρους αξιωματικούς της ασφάλειας, καθώς οι απαγωγείς επικοινωνούσαν μόνο με καρτοτηλέφωνα μιας χρήσεως, τα γνωστά πακιστανικά, κάπως έτσι τα λένε, στέλνοντας μηνύματα με τις απαιτήσεις του και στη συνέχεια τα πετούσαν. Από τη στιγμή αυτή το ΠΑΣ άρχισε να συμπληρώνεται από τους αστυνομικούς ασφάλειας της Κρήτης με την πολύτιμη συνεργασία των αξιωματικών της ασφάλειας Αττικής. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το άρθρο. Όπου και αν μπείτε θα το διαβάσετε, θα διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες. Φαντάζομαι και η αστυνομία δεν πρόκειται να δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ούτε χρειάζεται εμείς να τις ξέρουμε. Έχει μείνει 40 κιλά. Αυτό φαντάζομαι είναι, λέει πολλά. Έχει μείνει, λέει, η σκιά του εαυτού του. Mm-hmm. Έμεινε 40 κιλά. Μισό χρόνο στα χέρια των απαγωγέων. Βέβαια, επειδή χθες είδα όλο το ρεπορτάζ που έγινε σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αυτό που είδα είναι ότι έλεγε ότι έτρωγα και έπινα ό,τι ώρα ήθελα, πάντα μαγειρεμένο φαγητό, ό,τι ώρα ζητούσα δεν υπήρχε, δεν του έκαναν περιορισμό, ούτε τον βασάνιζαν. Τίποτα. Έλεγε συνεχώς ένα μεγάλο ευχαριστώ και αυτός και ο μπαμπάς του. Τι να πω. Φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα μάθουμε περισσότερα. Καλό θα είναι να μην δούμε αυτούς, να δούμε ποιοι είναι πίσω από όλο αυτό. Γιατί σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη ουρά, όπως είπες. Δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Από την αστυνομία, φαντάζομαι δεν περίμενα να μάθουμε τεχνικές λεπτομέρειες, ότι υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Διότι υπάρχει και ένα θέμα που έχει να κάνει. Δεν μπορεί τώρα, για παράδειγμα, να δώσει όλες τις αδυναμίες της πείρας η αστυνομία. Διότι κάποιος που θέλει να, στο μέλλον να κάνει κάτι, θα φυλαχτεί περισσότερο. Οπότε λογικό είναι η αστυνομία να μην μας πει όλα και δεν χρειάζεται εμείς να τα ξέρουμε όλα. Μας αρκεί το ότι βρέθηκε ο άνθρωπος, είναι καλά στην υγεία του. Πόσο καλά μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, κυρίως ψυχολογικά, που κρατείται για 6 μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σώος. Με αυτή την έννοια. Εντάξει, παίξτε με τα νεύρα μας. Παίξτε με τα νεύρα μας. Ο Τούμπας. Ναι. Δηλαδή ο Παναγιώτης. Την καλημέρα μας από τη ζεστή Λεμεσό. Έχεις το Φίβο, έχεις και τον Παναγιώτη. Ναι. Εντάξει, παιδιά, είμαστε πλήρες. 35 βαθμούς στο Ντουμπάι μας γράφουν εδώ, με πολύ υγρασία. Αυτά είναι. Καλημέρα, παιδιά, ναι, 35 βαθμούς εδώ, με πολύ υγρασία. Ναι. Δεν πειράζει. Ας είμαστε στους 35 βαθμούς εμείς και ας είχαμε και την υγρασία απέναντι. Να τη χαρείς. Λοιπόν, είναι τραγικό ολόκληρη η Αργολίδα με τέτοια ιστορία τουρισμού να μην έχει ένα μεγάλο κανάλι. Κύριε Χατζόπουλε, τι να σου πούμε. Τώρα, ό,τι και να πούμε, περιττό είναι. Μεγάλη κουβέντα. Σωστή, λέει η Κατερίνα Ιντίνη. Δεν ξέρω για ποιο ακριβώς θέμα εννοεί σωστή. Γιώργος Οπηλιάδης, συνέτερο θέλετε για το πιντήριο. Να τα, ιδέες, ρίξαμε την ιδέα. Γιώργο Νασιά, έτοιμά σου. Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, εμείς αφού φουλάραμε το αυτοκίνητό μας με βενζίνη, αλλά και υγραέριο κίνησης με την εγγύηση Coral Gas και φυσικά από το Δημήτρη Νίκη στην Αγία Ελεούσα στο ναύπλιο. Και αφού κάναμε το τεχνικό έλεγχο στο εκτείο αντιλήψης Πελοποννήσου Ταραντήλης, καλέσαμε το 16-11, κλείσαμε τα ραντεβού μας. Επειδή είμαστε πολύ άσχολοι, ήρθαν, πήραν το αυτοκίνητό μας, delivery κταίω. Δεν μας χρέωσαν κάτι παραπάνω. Μας ενημέρωσαν κιόλας για το ποιοι είναι πίσω από το γεγονός Λεμπιδάκη. Καταλάβαμε, Κατερίνα, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να δούμε ποιοι είναι πίσω και. Σωστά το λες. Λοιπόν, αφού λοιπόν κάναμε τα πάντα, ακολουθήσαμε τη σελίδα Εκταίο Ταραντήλη στο Facebook, γιατί μπαίνουμε στους διαγωνισμούς, αλλά ενημερωνόμαστε από τα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα που αναρτούν καθημερινά. Ντυνόμαστε από το επώνυμο φάσιον με δύο καταστήματα, παρακαλώ, για τους γκρινιάριδες, ένα στο Άργος, ένα στο Ναύπλιο. Στο Ναύπλιο είναι Άργος 49, ενώ στο Άργος Δαναού 15, σε έναν υπέροχο πεζόδρομο. Πακάρετε λίγο μακριά και κάνετε βόλτα σε ένα πραγματικά εξαιρετικό πεζόδρομο. Κάνετε τις βόλτες σας, εκεί θα βρείτε και το επώνυμο φάσιον, όπου πραγματικά μπορεί να μας δει σε όλες τις ώρες της ημέρας. Ξέρω πού θα πας το βράδυ. Πού θα πάω το βράδυ. 9.30 ώρα θα είσαι στο Άργος. Τι να κάνω. Να υποδεχθείς τον κύριο Καμίνη, ο οποίος είναι τον κύριο Γιώργο Καμίνη. Δεν είσαι με το Πασόκ, εσύ. Εγώ. Ποιος, με τι είσαι. Με κανένα. Δεν συμμετέχεις στις εργασίες και την κεντρική αριστερά. Είσαι τρελός. Θα έρθει ο κύριος Καμίνης στο Άργος. 8.30 ώρα. Συγγνώμη, 9.30 ώρα. Θα έχει συνάντηση με φίλους και φίλες. Καλεσμένος Τίνος. Του εαυτού του. Α, μόνο έτσι. Κάτι περιοδία έρχεται. Ναι, πετυχημένος δήμαρχος στην Αθήνα. Πετυχημένος δήμαρχος. Βεβαίως, έχει βγει με την ψήφο του λαού της Αθήνας δύο θητείες. Τι κατάλαβα, τι είναι. Ρηγημένος. Τι σημαίνει ότι είναι πετυχημένος. Τι, δεν ξέρει ο κόσμος να πει. Αν κρίνω από τη σημερινή κατάσταση, όχι, δεν ξέρει ο κόσμος.
Λοιπόν, 9.30 ώρα θα είναι στο Στρέτο με βάζει τα δύσκολα. Κάνει περιοδία στην Πελοπόννησο. Θα είναι στη Σπάρτη, στην Αρκαδία και θα βρεθεί και στο Άρκο. Με βάζει τα δύσκολα σήμερα. Ο κύριο Καμίνο. Στην Άκου, τι τραβάω εδώ πέρα. Αγαπημένο παιδί του Γιώργου Παπανδρέου, μην ξεχνάμε. Τη ομάδα τέλο πάντων. Σε μαλώνει η Χριστίνα όταν πηγαίνει σπίτι. Ποτέ. Σου λέει γιατί παιδεύει την Αλεξία. Ποτέ. Τη έχει ζαλίσει εκεί πέρα. Άρα συμφωνεί. Με ποιο πράγμα, με μένα. Όχι, με το ότι με παιδεύει. Όχι, καθόλου. Δεν συμφωνεί. Αλλά δεν σε μαλώνει κιόλα. Ποτέ. Χριστίνα. Παντόφλα σήμερα. Και δεν μας αφήνει να απριγήσουμε και μας λέει ότι θα πάμε και στον Καρμίνη γιατί είμαστε εμείς στην κεντρική εκεί του Πασόκ. Ναι. Μας ξεφυλίζει τόσο πολύ, Βασίλη. Είπαμε, θα ανοίξουμε την κεντρική. Τι προαγγούσει. Τι προαγγούσει. Ότι εμείς λέει για να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, βάζουμε όρο. Όρο να πρόεδρος Δημοκρατίας, ο επόμενος πρόεδρος Δημοκρατίας να είναι ο Σιμίτης ή ο Τζόρτζ. Αυτά είναι. Εσύ αν έπρεπε να διαλέξει, τι θα διαλέξει του δύο. Γιατί για πρόεδρο Δημοκρατία. Από του δύο. Έπρεπε οπωσδήποτε να διαλέξει, οπωσδήποτε να διαλέξει ένα από του δύο. Ποιο θα προτιμήσει. Γιατί μου το κάνει αυτό τώρα πρωί-πρωί. Γιατί τη Βασίλη, μια ερώτηση δεν μπορώ να κάνω στον αέρα. Στείλει μα τα μηνύματά σα. Ποιο θέλετε τώρα, κύριε Συμβίτη, τον κύριο Παπανδρέου. Για πρόεδρο Δημοκρατία ψηφίζουν οι βουλευτέ. Εγώ σε ρωτώ, είσαι βουλευτή του X κόμματο. Και πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε έναν από του δύο. Ποιο θα προτιμούσε. Καλημέρα, Ελένη μου. Δεν θέλω να απαντήσω, Αλεξία. Να σου πω την αλήθεια, σε αυτή την ερώτηση πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση. Πραγματικά. Πάντως βάζει όρους ο κύριος Ραγκούσης. Είναι τέτοιο το θράσος που έχουν, ξέρεις, ακόμη. Βάζει όρους και λέει ότι. Σ' αγαπώ. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Ναι. Θα μου πεις τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τι ρόλο έχει. Έτσι, και τι ρόλο παίζει. Και τι τον έχουν βάλει να κάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Μπορούσε να παίξει. Άσχετα αν. Εντάξει, τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Δείχνει όμως, αν θες, και το πολιτικό θράσος που έχουν ορισμένοι μετά από όσα έχουν συμβεί, να κουνάνε έτσι το δάχτυλο και να βάζουν και όρους και προαπαιτούμενα και θα βάλουμε το Σιμίτι. Ο κύριος Καμίνης θα πάει στο Μέντερο να φάει ένα ωραίο ριζότο με κοτόπουλο ή ριζότο με άγρια μανιτάρια. Ποια είναι η γνώμη σου. Δεν ξέρω αν θα πάει στον Άφλιο. Να του προτείνουμε εμείς το μενού. Δεν ξέρω αν θα πάει στον Άφλιο. Να του προτείνουμε, εμείς όμως θα προτείνουμε το μενού και θα το πούμε πώς τι θα φάει καλύτερα. Ποιο είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω με τα γούστα του, αλλά είναι σίγουρο θα φάει καλά στον Άφλιο. Αν θέλει κάτι πολύ ελαφρύ και πολύ ωραίο. Μπορεί να πάει στο Μέντορ λοιπόν, να φαίνει ωραίο το ριζότο. Γιατί το Μέντορ στα ριζότα είναι κορυφή. Ναι. Σε όλα είναι κορυφή. Κάτι έχουμε καταλάβει. Έχει σημεία αναφορά. Ναι, ναι, κάτι έχουμε καταλάβει. Ίσως να κλείσει με ένα ωραίο το γλυκό, αυτό το εκμέκ το οποίο δεν υπάρχει που έχουμε πει. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να πεταχτεί απέναντι να φάει και λουκουμάδες στο ξένο καφέ, στην πλατεία Συντάγματος επίσης. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να προχωρήσει στο 360 και να πιει ένα ωραίο το κοκτέιλ ή να φάει κάτι πιο γκουρμέ. Έχουμε και εκεί λύση. Δεν ξέρω αν θα ήθελε ψάρι. Α, και για το ψάρι δεν έχουμε λύσει. Ναι. Ποιος θα το πληρώσει. Τους λογαριασμούς, παιδιά, δεν ξέρω. Εμείς του κάνουμε προτάσεις για τους λογαριασμούς, δεν ξέρω αν θα πληρωθείτε. Καλύτερα να το κάνετε προσφορά. Λοιπόν, στον Αραπάκο θα για ψάρι, οπωσδήποτε, για το κρυθαρό το γαρίδας, το οποίο είναι τρομερό. Προσπάθησα να το φτιάξω. Κρυθαρό το γαρίδας. Σημειώστε. Προσπάθησα να το φτιάξω, αλλά δεν τα κατάφερα. Όταν θα συναντήσω τον μπαμπά Αραπάκο, θα μου πει σίγουρα τη συνταγή. Λοιπόν. Θα πιείτε τον ρώτο το εσπρέσο που έχετε ποτέ στο Negro Espresso Bar, είναι σίγουρο αυτό. Και εκεί μπορεί να δοκιμάσει εξαιρετικά κοκτέιλ από τον Μπάμπι, τον bartender του Negro, που είναι εξαιρετικός. Πού άλλο να τον στείλουμε. Να φτιάξει το αυτοκίνητό του, να βάλει υγραεροκίνηση στον νήτη. Όχι, να βάλει αλλού υγραεροκίνηση και να φορτώσει το αυτοκίνητό του με υγραέριο, αν είναι άνθρωπος οικολογικός και αν είναι άνθρωπος που θέλει την οικονομία. Διαφορετικά, αν θέλει βενζίνη ή πετρέλαιο, πάρει στον νήτη θα πάει. Να ακούσει δυνατά και να ακούσει όλα όσα λέμε από εδώ, αφού πέρασε πρώτα από το Sound Perfect Μακρυγιάννης, να φύγει 196 στο Άργος, μιας και θα βρεθεί στο Άργος, να φτιάξει το αυτοκίνητό του εκεί με ωραίο το τοιχοσύστημα. Δημήτρη Μακρυγιάννη, θα του βάλει συγκεκριμένους σταθμούς να παίζει το αυτοκίνητό του για να ακούει μόνο αυτά που πρέπει να ακούει. Συγκεκριμένο ένα σταθμό θα το βάλει. Το δικό μας θα βάλει, λοιπόν, κατάλαβες. Μην τα συζητάμε. Λοιπόν, να τον στείλουμε για μεσοθεραπείες. Μπας και φτιάξει αυτό το πλήσε πρόσωπο. Απειλού έντερα. Κλείσει το ραντεβού του λοιπόν. 2752-023-423. Να αγοράσει έτσι 2-3 φορεματάκια για τη σύζυγο. Ναι. Για να την καλοπιάσει που θα λείπει αυτόν τον καιρό συνεχώς. Θα πάει πού? Αναστασία Collection. Έχουμε κανονίσει το πρόγραμμα του Καμίνη. Λοιπόν, Αναστασία Collection λοιπόν στη λεωφόρο Αμαλίας και Σιώκου 5. Λίγο μετά το πολιτικό μουσείο. Αν κάνει όλη αυτή τη βόλτα ο κύριος Καμίνης, ποιος πληροφόρο είναι καλύτερα. Ναι. Παρά από εκεί που θα πάει. Έπρεπε να μας ενημερώσει ότι θα έρθει για να το έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα.
Μπορεί να πάει να κάνει μανικιούρ και πεντικιούρ στον Αίγη, στον Ναύπλιο. Γιατί όχι, για λίγες ώρες χαλάρωσης. Δεν κατάλαβα. Εκεί θα είναι, θα τον περιμένει η Όλγα, η Μαρία, η Βούλα, η Σοφία, η Κάλλη. Μα βρίσκεται τώρα και 20 λεπτά και περιμένει να κάνει συνάντηση για μισή ώρα. Όχι, το πρόγραμμα έτσι πρέπει να έχει, να αφήσει και λεπτά στον τόπο. Αφήσει το πρόγραμμα, αφήσει λεπτά στον τόπο, να κάνει δημόσια σχέση. Όχι να έρθει τον κερά σου. Να περάσει από τη σχολή κομμωτικής τέχνης Αγγελικής Χασάπη που είναι στο Άργος. Να σχολή κομμωτικής τέχνης Αγγελικής Χασάπη που είναι στο Άργος. Να μιλήσει με τα κορίτσια εκεί για την αγωνία τους, για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τι θα τους υποσχεθεί, να δούμε. Και αν δεν ξέρει ξένες γλώσσες, να κλείσει ένα ταχύρυθμο με τις ξένες γλώσσες λέξεις μαντά. Συμφωνείς, τον Ναύπλιο. Του έχουμε κλείσει ένα πλήρες πρόγραμμα λοιπόν του κυρίου Καμίνη. Σήμερα είπες. Το 9.30 το βράδυ. Για κάτσε να δω. 3 Οκτωβρίου. 9.30 λοιπόν λέει θα είναι. Τελείωσε. Στο Άργος. Του έχουμε κλείσει το πρόγραμμα. Πάντως πραγματικά με αυτό το πρόγραμμα θα δει πολύ περισσότερο κόσμο. GD Energy Solutions θα πάει. Είναι λίγο σκληρός εκεί ο ιδιοκτήτης, μπορεί να του τα πει λίγο χήμα. Καλά, εκείνη τη στιγμή θα τον έχουμε αποσύρει, θα έχουμε βάλει άλλους ανθρώπους εκεί. Στην GD Energy Solutions λοιπόν θα μπορέσει να βάλει κάμερες ασφαλείας για το γραφείο την επιχείρησή του. Θα μπορέσει να έχει πολύ γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεται και στην Αθήνα και στα γραφεία του. Πολύ γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεται και πολύ αξιόπιστο. Θα μπορέσει να κάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ασχοληθεί. Αν θέλει, βάση περιπτώσει, να δει κόσμο και πραγματικά να πιάσουν τόπο όλα όσα πει και η επίσκεψή του πραγματικά είναι σημαντική, πρέπει να ακολουθήσει το δικό μας πρόγραμμα. Μάλιστα. Συμφωνείς. Βεβαίως. Να πάμε διάλειμμα. Να πάμε διάλειμμα γιατί έχουμε αρκετά. 9:30 και 11. Και στην τοπική επικαιρότητα, αλλά φυσικά και. Πήρα μονότερμα το πρόγραμμα του Καμίνη. Δεν πειράζει. Χρειάζεται, φαντάζομαι, ενημέρωση ο κ. Καμίνη. Πάντως πραγματικά να σου πω κάτι. Αν ρωτούσαν, αν άκουγαν την κοινωνία έξω. Ναι. Και έβλεπαν τις ανάγκες του κόσμου, θα κάνουν τέτοιου είδους περιοδίες. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση, δεν είναι? Ξέρεις τι ξέρω. Και όση ώρα θα είναι εδώ, ας πάει και το αυτοκίνητο του εκταίου να του κάνουν ένα τεχνικό έλεγχο. Ακόμη και στο καφενείο, τα καφενεία κάποτε ήταν αν όχι εκλογικά κέντρα, ήταν ρε παιδί μου, έμπαινες μέσα και άκουγες. Ακριβώς. Πλακώνονταν για τα πολιτικά, τσακωνόντουσαν, υπήρχαν αντεκλήσεις, γινόταν αναλύσεις, γινόταν προτάσεις, γινόταν. Ήταν τι βουλή, η βουλή δεν είναι τίποτα. Καφενεία ήταν η καλύτερη βουλή. Πλέον ούτε στα καφενεία δεν ακούς πολιτικές συζητήσεις. Μα δεν τολμούν να ή τουλάχιστον δεν ακούς όπως γινόταν παλιότερα. Καταλαβαίνεις, Αλεξία μου, πόσο ο κόσμος δεν θέλει, έχει απογοητευτεί και δεν θέλει καθόλου να τους βλέπει και να τους ακούει. Θα πρέπει να έχεις πολύ θράσος για να κάνεις τέτοιου είδους επισκέψεις, αν θέλεις. Έτσι δεν είναι. Πάντως, αν μας ακούσουν, όσο ώρα θα λείπεις, το είπα. Όσο ώρα θα τρέχει, ας αφήσει το αυτοκίνητό του στο εκτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης. Να του κάνουν ένα τεχνικό έλεγχο, να είναι ασφαλής ο άνθρωπος. Yeah. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το πρώτο για αυτήν εδώ την εκπομπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά εδώ μαζί. Έχουμε να σας πούμε σήμερα. Μην φύγει κανείς. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. 39 λεπτά μετά τις 9, εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM στο 92,2. Ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γεώργη, ο πρώτος που μπήκε μέσα την ώρα που κάναμε το δεύτερο live μας. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τα ωραία σας σχόλια και για τη συμμετοχή σας φυσικά. Μπορείτε να μας στέλνετε οτιδήποτε θέλετε, είτε σε inbox είτε στο χρονολόγιο μας. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς. Σχολιάστε κάτω από τα βίντεο. Μπορεί κάτι να συμβαίνει αυτή τη στιγμή και να μην το έχουμε πάρει είδηση. Βοηθήστε μας λοιπόν να το αναδείξουμε. Βασίλη, λοιπόν, για τον κύριο Καμίνη που είπα, μπορεί να πάει στο Αναστασίας Collection να πάρει και ρούχα και για τα κορίτσια του γραφείου του. Να πάει. Να τους κάνει ένα δώρο. Ήρθε στο Ναύπλιο. Να μην ξέρω, γίνει. Δεν ξέρω τόσο κυμπάρες ο κύριος Καμίνης. Να γίνει. Ήρθε στο Ναύπλιο. Ήρθε στο Άργος. Δεν τους κάνει ένα δώρο. Κυμπάρες δεν γίνεσαι, Αλεξία. Να πάει στο επώνυμο Φάσιο. Να πει. Γελιέσαι. Δεν γίνεσαι. Έχω τόσα κορίτσια στο γραφείο. Ναι. Τόσες γραμματείς ξέρω εγώ. Ας ψωνίσει.
Λοιπόν, ας αφήσει και τα λεφτά του να τα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που αφορά σημαντική είδηση για την τοπική επικαιρότητα. Ξεκινάει, διαβάζω μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποκέντρωσης Αστείου. Α, μας έστειλε η δελτίο τύπου, το ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Λυκομήτρο, τον πρόεδρο. Λοιπόν, από τη ΔΕΑΝ ανακοινώνεται σχετικά με την υδροδότηση του τέους Δήμου Μηδέας, Ανηφή Αγία Τριάδα, Πολλακίδα και άλλες περιοχές, ότι αυτές τις μέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία της υδροδότησης από την πηγή της Λέρνης. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του έργου της ίδρυψης από την ΔΕΙΑΡΜ, από το αρχαίο θέατρο Άργους έως το Δημοτικό Σχολείο Ανηφίου, καθώς και την ολοκλήρωση εν μέρει ενεργειών για την ηλεκτροδότηση των σχετικών αντλιοστασίων μεταφοράς νερού, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε καθαρό πόσιμο νερό στους οικισμούς Αγία Τριάδα και Παναρίτη. Ειδικότερα, καταρχήν θα εκτελεστούν προπαρασκευαστικές εργασίες για την δοκιμή των συστημάτων υδροδότησης, αγωγός ΔΕΙΑΡΜ, δεξαμενή Αγίας Τριάδα, σύστημα αυτοματισμών, έως ότου ολοκληρωθούν διαδικασίες όπως περιγράφονται πιο κάτω. Συμπληρωματικά έργα, την διαδικασία των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει η ΔΕΙΑΝ, δημοπράτηση, με τα οποία θα υδροδοτηθούν άμεσα και οι οικισμοί Ανηφή και Πουλακίδα. Ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου «Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων στον τέος Δήμο Μηδέας». Με την ένταξη του έργου αυτού θα έχει ολοκληρωθεί η υδροδότηση του τέος Δήμου Μηδέας με καθαρό πόσιμο νερό από την πηγή της Λέρνης. Υποβολή για ένταξη στο ΕΠΕΡΑ του εξωτερικού υδραγωγείου Αγία Τριάδα Αραχναίο με στόχο την επαρκή υδροδότηση του οικισμού από ποιοτικής και ποσοτικής πλευράς. Η ΔΕΙΑΝ από την πλευρά της διενήργησε άμεσα και ολοκληρωμένα όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ορίμανση των σχετικών φακέλων που θα συντελέσουν στην επιτυχή έκβαση της ένταξης των έργων από την περιφέρεια. Συμπληρωματικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα αντλιοστάσια Αμιμόνης, αρχαίο θεάτρο Άργους. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για τη συμφωνία μεταξύ των δύο ΔΕΙΑ, Άργους και Ναυπλίου, του καθορισμού της περιεχόμενης ποσότητας νερού και του κόστους αυτής σε ένα κυβικό μέτρο. Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τελειώνοντας οι ανωτέρω προαναφερθέντες ενέργειες, ο τέος Δήμος Μηδέας θα έχει υδροδοτηθεί καθ' ολοκληρία με πόσιμο νερό από την πηγή της Λέρνης. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, ο κ. Αλέξανδρος Λυκομήτρος, μέσω της ανακοίνωσης αυτής θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών, τον κ. Δημήτρη Καμπόσο, καθώς και τον Διευθυντή της ΔΕΙΑΝ, τον κ. Καχρημάνη, για τη συνεισφορά τους στην επίστευξη αυτού του στόχου. Ήταν ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΝ. Άρα η ΔΕΙΑΝ ήταν λίγο μεγάλη ανακοίνωση, πρέπει να αναφέρουμε όλοι όμως, γιατί λέει βήμα-βήμα πώς θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα η υδροδότηση του τέος Δήμου Μηδέας. Λοιπόν, έχουμε μετά την ολοκλήρωση του έργου της ίδρυψης από τη ΔΕΙΑΝ, από το αρχαίο θέατρο του Άργους στο Δημοτικό Σχολείο Ανηφίου, καθώς και την ολοκλήρωση εν μέρει ενεργειών για την ηλεκτροδότηση των σχετικών αντλιοστασίων, θα δοθεί καθαρό πόσιμο νερό σε πρώτη φάση στους οικισμούς της Αγίας Τριάδας και στο Παναρίτη. Στη συνέχεια θα εκτελεστούν προπαρασκευαστικές εργασίες για τη δοκιμή του συστημάτων. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Άργους Μηκηνών, Δημήτρη Καμπόσο. Καλημέρα στον κύριο Δήμαρχο. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Ξέρεις ότι η τελετή λήξης της Πελοπόννησος Expo. Την έκλεψε την παράσταση. Την έκλεψε, όχι πρέπει. Τι κέφι. Τι ο Τάσος ο Νικολαίδης έδωσε τα ρέστα του εκεί με τη μουσική του. Αλλά ήταν η ιδέα του Δημάρχου και πάντα πρωτοπόρος. Δεν μπορείς να φανταστείς. Όλη η έκθεση μαζεύτηκε στο περίπτωμα του Δημάρχου. Κοίταξε, ή έχεις περίπτωμα ή δεν έχεις. Είχε τον τρόπο να τους ξανα... Ή έχεις περίπτωμα ή δεν έχεις. Έτσι. Πραγματικά ήταν large. Δεν ξέρω, δόθηκαν βραβεία για το καλύτερο περίπτερο. Α, θα μας τα πει και ο Ρασταμόλος. Απλώς κάπου διάβασα, υπάρχει και μια απολογιστική πρώτη έτσι, κείμενο από την έκθεση. Θα το βρούμε. Υπάρχει ένας πρώτος απολογισμός από την Πελοπόννησο. Εγώ σου είπα ότι τον απολογισμό και το τι έγινε στην έκθεση θα το κάνουν, θα το κάνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες. Όπου εγώ προσωπικά που ήρθα σε επαφή με πολλούς επιχειρηματίες την Κυριακή το βράδυ, άκουσα τα καλύτερα. Υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ρίξουν γενικότερα όλη τη διοργάνωση. Θεωρώ ότι η στιγμή ήταν άκυρη. Και μιλάω ως Άλεξη Αδρίτσα τώρα, δεν μιλάω ως οτιδήποτε. Αντιπολιτευτικά εννοείς. Ναι, ναι. Α. Το θεωρώ άκυρο. Το θεωρώ πραγματικά άκυρο. Όχι. Ήταν ίσως και κακοήθεια. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι μιλώντας με επιχειρηματίες, το 90% των επιχειρηματιών ήταν όχι απλά ευχαριστημένοι, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ήθελαν και μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό να το πούμε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, ένα μόνιμο εκθεσιακό κέντρο να έχουμε στο Άργος. Ναι, μας το ζήτησαν αυτό. Μας το ζήτησε πολλοί κόσμος, ναι. Ένα εκθεσιακό κέντρο που θα μπορεί... Οποιοσδήποτε επαγγελματίας να μπορεί να εκθέσει. Ένας χώρος δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο. Με ένα μικρό τίμημα. Θα τα φτιάξω κάπως, μην νομίζεις. Θα βρει κάποιο χώρο. Εγώ το πιστεύω. Που μπορεί να γίνει κάτι. Και εγώ το πιστεύω. Μακάρι. Το χρειαζόμαστε, φαντάζομαι. Μακάρι, ως μακάρι. Προβολή της περιοχής μας. Έχουμε λοιπόν, όπως είπαμε, θα δούμε τα περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Σωστά το είπες, Αλεξία. Θα περιμένουμε
οι ίδιοι και από τους ίδιους τους μετέχοντες μια εικόνα. Βέβαια, εντάξει, και το επιμελητήριο τώρα, κακά τα ψέματα, στο μήνα πάνω, στους δύο μήνες, θα έχει μια εικόνα με νούμερα. Ναι. Να μας πει ότι, ξέρετε, γίνανε αυτές στις P2P συναντήσεις, για παράδειγμα, γίνανε αυτές οι συμφωνίες. Ή γενικότερα κλείστηκαν αυτές οι μεγάλες συνεργασίες ή μικρότερες συνεργασίες. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποια κολοσσιαία συμφωνία. Μια μικρή συνεργασία όμως που μπορεί να δώσει κάτι στις τοπικές επιχειρήσεις. Την καλημέρα μας στην Τζεντιανή της Ρούσας και την καλημέρα με τους τεχνικούς της ΔΕΗ που έκαναν τα πάντα, γιατί ναι, υπήρχε μία βλάβη, 8 με 9 το πρωί είχαν στείλει άνθρωποι βέβαια ενημέρωση και έκαναν τα πάντα για να γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει. Και η εκπομπή μας 9 βγήκε ακριβώς κανονικά από τον κεντρικό μας αναμεταδότη στον προφήτη Ηλία Ναυπλίου. Καλημέρα στον Πέτρο Στεφανόπουλο. Και όταν σου έλεγα ότι εγώ θέλω 6 μήνες να είμαι στην Ελλάδα και 6 μήνες στην Αυστραλία, το εννοούσα. Ναι. Παναγιώτη, οπωσδήποτε ναι, Αυστραλία. Την Ανεξία τη χαλάνε 12 μήνες Ελλάδα. Ναι, άσε μας βρε Αλεξία τώρα. Που έχουμε 2 μήνες, δύο μήνες χειμώνα έχουμε και αυτό. Βασίλη, έχω μία πρόταση τώρα μου ήρθε. Θα την κάνω στον αέρα. Ναι. Θέλεις την εκπομπή το χειμώνα να την κρατάς μόνο σου. Πού να την κρατάω. Εδώ, να βγαίνεις μόνος σου. Γιώργο Ρασιάν έλαβε τα τεχνικά. Βαγγέλη Μπουγιώτη δεν ξέρω. Ελάτε εδώ, κάντε ό,τι θέλετε παιδιά. Και εγώ θα σας έρχομαι εκεί. Απρίλιο, Μάιο. Σκέψου το λίγο. Εγώ σου λέω και γιατί δεν πας κάπου που έχει μόνιμα καλό καιρό. Πας στο Μαϊάμι, πας στο Ντουμπάι. Δεν μπορώ. Έχω και ένα παιδί εδώ. Έχω με ένα σπίτι, μια οικογένεια. Πώς θα είναι να παρατήσω. Θα φύγει το χειμώνα και θα έρθει το καλοκαίρι, Αλεξία. Αυτό θέλω. Λοιπόν, στο Las Vegas μην πας μόνο. Βοηθήστε με. Γιατί δυστυχώς εκεί είχαμε ένα πραγματικό μακελιό. Είναι η μεγαλύτερη επίθεση, όπως διαβάζουμε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Λαμπρόπουλο. Στο Γιώργο Τωράλη, χορόσιμο. Good morning. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου είχαμε μια απίστευτη επίθεση στο Las Vegas. 59 νεκροί, 527 τραυματίες. Είναι απίστευτο το νούμερο. 600 άτομα χτυπήθηκαν από τον μακελάρη. Λοιπόν, ο οποίος είχε οπλοστάσιο με 42 όπλα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε το δημοσίευμα, το πρώτο θέμα. Συνταξιούχος, λογιστής και τακτικός, θα μόνο στον καζίνο παρακαλώ. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καθόλου ποινικό μητρό, ήταν ο άνθρωπος, έμενε σε μια ήσυχη συνοικία στην Νεβάδα. 63χρονο. Συνταξιούχος, ναι. Που πραγματικά. Φύγει γυροϊκά, ας πούμε. Είναι ο άνθρωπος που δεν περιμένεις με τίποτα να κάνει κάτι τέτοιο. Και θέλει να κάνει ηρωική έξοδο. Εδώ να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Υπήρξε μια ανακοίνωση από το ISIS ότι είναι δικός τους άνθρωπος. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επιφυλακτικές σε αυτό, κρατούν μικρό καλάθι μέχρι να δουν όλα τα στοιχεία. Ο 64χρονος λοιπόν πρώην λογιστής δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές που ψάχνουν αναγωνίως για το κίνητρό του. Στο σπίτι του βρέθηκαν 19 όπλα, ενώ άλλα 23 είχε στο δωμάτιο το ξενοδοχείο από το οποίο σκόρπισε το θάνατο. Η CIA ζητά να μην βγουν βιαστικά συμπεράσματα. Λοιπόν, συνταξιούχος λογιστής ήταν, τακτικός θαμώνας στο καζίνο. Τίποτε στη διαδρομή του 64χρονου Στίβεν Πάντοκ δεν μοιάζει να μπορεί να δώσει μια εξήγηση για το φοβερό μακελιό του οποίου υπήρξε δράστης. Το βράδυ της Κυριακής, ο άνδρας αυτός σκότωσε 59 ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους 527, είναι απίστευτα τα νούμερα, ανοίγοντας πύρα εναντίον του πλήθους σε μια συναυλία country σε ανοιχτό χώρο στο Las Vegas, διαπράττοντας μια επίθεση την ευθύνη και την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος, αν και οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας για την ώρα είναι επιφυλακτικές για αυτή την εκδοχή και κάνουν λόγο για μοναχικό λύκο και έναν ψυχοπαθή. Στο σπίτι του στο Μεσκίτ βρέθηκε ένα πλήρες οπλοστάσιο, καθώς οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μετά από έφοδο ότι είχε 19 όπλα, ενώ όπως διαπιστώθηκε, άλλα 23 ήταν τα όπλα που είχε μεταφέρει μαζί του σε βαλίτσες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου από το οποίο σκόρπισε το θάνατο. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης εκρηκτικές ύλες στο αυτοκίνητό του, αλλά και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, με τις οποίες δεν γνωρίζουν ακόμη τι σχεδίαζε να κάνει ο Πάντοκ. Όπως όμως προέκυψε από εμπόρους όπλων, από τους οποίους είχε προμηθευτεί τα όπλα του, ο 64χρονος περνούσε πάντα τους ελέγχους ασφαλείας που είναι απαραίτητοι προκειμένου κανείς να προμηθευτεί όπλο στις ΗΠΑ. Ο δράστης της πιο πολύ νεκρής ένοπλης επίθεσης στην ιστορία των ΗΠΑ ζούσε στο Μεσκίτ, μια μικρή πόλη 18.000 κατοίκων στην Νεβάδα, σε μια νεόδμητη, πολύ ήσυχη συνοικία όπου διαμένουν κυρίως συνταξιούχοι, όπως αναφέρει η τοπική αστυνομία. Όπως είπαμε και πριν, ο κύριος Πάντοκ, ο Πάντοκ δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αστυνομικές αρχές. Ο αδερφός του Έρικ Πάντοκ τον περιέγραψε ως ένα ευκατάστατο άνδρα που του άρεσαν οι κρουαζιέρες, το να παίζει πόκερ στο διαδίκτυο και να συχνάζει στα καζίνο του Las Vegas. Είμαστε κατάπληκτοι, είναι λες και ένας αστεροειδής να έπεσε πάνω στα κεφάλια των μελών της οικογένειάς μας, είπε ο Έρικ Πάντοκ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.
δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε πολιτική ή θρησκευτική οργάνωση. Από όσο μπορώ να πω, δεν ήταν οπαδός της ανωτερότητας της Λευκής Φυλής και τον ξέρω 57 χρόνια, δήλωσε στο CNN ο αδερφός του. Ήταν λογιστής, όπως είπαμε, κατήχε δίπλωμα πιλότου και άδεια και κυνηγητικό. Τότε για ποιο λόγο το έκανε αυτό, Βασιλή? Δεν να ξέρω μετά, πες μου εσύ. Το ISIS είπε ότι είναι δικός μας, τέλος πάντων. Το ISIS ανέφερε. Μήπως τον βόλευε. Θα σου πω ότι ανέφερε. Τον ISIS να πει έτσι. Μήπως τους βόλευε εκεί. Μισό λεπτό και λίγο. Ο ISIS είπε πως ένας στρατιώτης του Χαλιφάτου, ο Αμπού Αμπντελεμπέρ, ο Αμερικανός, με αυτόματα όπλα διαφόρων διαμετρημάτων, άνοιξε πύρσε από ένα ξενοδοχείο που επέβλεπε μια συναυλία εναντίον των συγκεντρωμένων, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας 600 άτομα, ώσπου εξαντλήθηκαν τα πυρομαχικά του πριν πέσει ως μάρτυρας. Ανέφερε το Ισλαμικό κράτος τη Δευτέρα. Αλλά η ανάληψη της ευθύνης αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τις αμερικανικές αρχές. Το FBI ανακοίνωσε ότι δεν έχει εξακριβωθεί καμία σχέση σε αυτό το στάδιο με κάποια διεθνή τρομοκρατική οργάνωση. Ενώ η CIA προέκυψε να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα και παρέπεψε στο ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο σερίφης του Las Vegas, Joseph Lombardo, έκανε λόγο για ένα μοναχικό λύκο και ένα ψυχοπαθή, χωρίς να αναφερθεί στο σενάριο της τρομοκρατικής ενέργειας. Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι τις επόμενα 24 ώρα θα μάθουμε, άνδρες εκεί θα μάθουμε περισσότερα. Θα τώρα ένας 64χρονος συνταξιούχος που δεν έχει απασχολήσει ποτέ, δεν έχει ποινικό μετρό. Είναι λίγο περίεργο. Στα καλά καθώς... Όχι, άμα έχει κόψει, τι περίεργο. Τι έχει κόψει ακριβώς. Άμα έχει κόψει μέσα το... Λουρί. Αν έχουν φύγει βίντεο. Όχι, άμα έχει κόψει, στα καλά δεν ήταν σίγουρα. Τώρα πια είναι τα κίνητρα, όπως είναι απλά ψυχοπαθής, τρελός, μανιακός. Τον βάλανε από το ISIS, δεν ξέρω, κομμένος ήταν σίγουρα. Μάλιστα. Απίστευτο το περιστατικό, απίστευτο κυριολεκτικά. 600 θύματα, 59 νεκροί. Επιστρέφουμε στο Ναύπλιο. Να επιστρέψουμε, βεβαίως. Εργασία συντήρησης στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο Ναύπλιο, που δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, ξεκίνησε με τοποθέτηση καλωσιών στο εσωτερικό του και την επίβλεψη της εφορίας αρχαιοτήτων. Να πούμε ότι έχει αναλάβει όλο το πακέτο που ανέρχεται σε 35.000 ευρώ ο Δήμος Ναυπλιαίων, να το τονίσουμε αυτό, και συγκεκριμένα χρηματοδοτεί τα έργα ανακαίνησης στο ιστορικό ναό, που λόγω των χρόνων τα σημάδια της φθοράς είχε κάνει έντονη, η φθορά είχε κάνει έντονη την παρουσία της. Να πούμε ότι οι φθορές εντοπίζονται στην τυχοποιία του ναού, τον γυναικονίτη που ήταν σχεδόν έτοιμος να καταρρεύσει, στην αγιογραφία του ναού που από το πέρασμα του χρόνου είχε μαυρίσει, στην οροφή και την κεραμοσκεπή του κτίσματος, τα φωτιστικά σώματα, τις πόρτες και τα παράθυρα του ναού, αλλά και εξωτερικά. Ιστορικός ναός, ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου, στον οποίο ανήκει εκκλησιαστικά ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, ο πατέρας Ελευθέριος Μίχος, δήλωσε πως ευελπιστεί οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί ως την εορτή της Αγίας Βαρβάρας και να τιμηθεί η εορτή της στον ανακαινισμένο ναό πανηγυρικά. Το ευχόμαστε κι εμείς αυτό. Μας είναι γνωστό, ο ιερός ναός Αγίου Σπυρίδωνος, λοιπόν, μας είναι γνωστό αν στη θέση αυτή προϋπήρχε κάποια άλλη ομώνυμη μικρότερη εκκλησία και το γιατί αφιερώθηκε στον πολιούχο της Κέρκυρας. Ο μεταβυζαντινός αυτός ναός έχει σχήμα εγγεγραμμένου σταυρού με οκτάγωνο, μεγάλο τρούλο και ημιεξάπλευρη κόγχη ιερού. Είναι πολύ ιδιαίτερος ναός. Η ανέγερση του Κοντονοστασίου έγινε το 1853. Η διακόσμηση και η αγιογράφησή του κεντρικού τρούλου και των τριγωνοειδών θέσεων των Ευαγγελιστών έγινε με δαπάνη της Σοφίας Χίρας Γεωργίου Ανδριανόπουλου το 1902, εργολαβικό συμφωνητικό. Μπορείτε να δείτε όλες τις φωτογραφίες και να τις θαυμάσετε μέσα στις αργολικές ειδήσεις. Πραγματικά, όσοι δεν είχατε την τύχη να έχετε περάσει από τον Ναύπλιο και να δείτε τον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και μας βλέπετε από όπου και αν μας βλέπετε, μπείτε στις αργολικές ειδήσεις τώρα να δείτε εξαιρετικές εικόνες και από τα σημεία της ανακαίνησης. Λοιπόν, είχαμε μια ψήλυψη στο Άργο. Συνελήφθη σήμερα το πρωί στην τοπική κοινότητα του Δήμου Άργους Μυκηνών από αστυνομικούς της ΟΠ και ένας 28χρονος, σε έρευνα που έγινε σε όχημα ιδιοκτησίας του, βρέθηκε σιδερογροθιά, η οποία και κατασχέθηκε. Έχουμε τώρα την Τουρκική Ένωση Θράκης, τη λεγόμενη Τουρκική Ένωση Θράκης, και την αλλαγή φύλου από τα 15, να δοκιμάζουν την συνοχή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι εκδήλωσαν την πρόθεση
Βέβαια η πρόθεση από την πράξη απέχει πολύ, το έχουμε δει, ότι τέλος πάντων εμείς δεν ψηφίζουμε. Ο κ. Καμένος, για παράδειγμα, έχει μεγάλες επιφυλάξεις για τα προωθούμενα. Ο κ. Δημήτρης Καμένος, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, έχει μεγάλες επιφυλάξεις για τα νομοσχέδια αυτά και που θα δώσουν τη δυνατότητα. Ένα είναι το που δίνει τη δυνατότητα αλλαγής φύλου από τα 15. Μην με κοιτάς, το είπε ο κύριος Κοντονής, ότι είναι, λέει, το πιο πρωτοποριακό στην Ευρώπη. Και ριζοσπαστικό. Δεν θέλω, σε παρακαλώ, να με προκαλείς με αυτά. Ο κύριος Κοντονής είναι πολύ προχωτό άτομο, δεν περίμενε άλλοι να το κάνουν στον κόσμο, το κάνει πρώτος αυτό. Μην με προκαλείς με αυτά τα θέματα. Γίνεται να μην τα αναφέρεις καν. Όχι, δεν γίνεται να μην τα αναφέρω. Διότι αν δεν ψηφίσουν 153 και ψηφίσουν 150 για παράδειγμα, ασχέτως αν θα περάσουν όχι τα νομοσχέδια, διότι θα τα ψηφίσουν άλλα κόμματα. Δεν είναι μόνο προχώ αυτή, είναι και άλλοι, και στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτόματα υπάρχει πρόβλημα με τη διαδηλωμένη της κυβέρνησης. Δεν το καταλαβαίνεις, σου λέω. Μάλιστα. Είναι προφανές αυτό. Τώρα, μάλιστα, κυρία επειδή Ζωή. Έχουμε δει πολλές κούφιες επιστολές, κρατάω μικρό καλάθι για τις αντιδράσεις τους, διότι, όπως γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είναι πολύ γλυκιά η καρέκλα και του βουλευτή και της εξουσίας. Οπότε αυτά είναι ίσως να είχαμε να λέγαμε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι ΑΝΕΛ, μας το απέδειξαν μέχρι τώρα και οι ΣΥΡΙΖΕΙ να κάνουν ένα σωρό κουλουτούμπες, γιατί να μην κάνουν μία ακόμα. Φυσικά το δύσκολο. Έτσι. Και ο κύριος Καμένος εδώ, που έλεγε κουφά. Αυτός δεν ήταν την άλλη φορά που έλεγε ότι παίρνουμε 100 ευρώ από το συνταξιούχο για να τα δώσουμε στο. Πού είπε. Γιατί να τα δίνουμε έλεγε. Για το καφέ. Λέγε, κόβουμε, λέει, 100 ευρώ στο συνταξιούχο που τα δίνει στον εγγονό να πιει καφέ για να τα δώσουμε. Έτσι, έτσι. Εξαιρετική ανάλυση. Έτσι. Εξαιρετική πολιτική προσωπικότητα ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος εδώ. Βλέπω και κάποιους βουλευτήνες εδώ του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η κυρία Κασιμάτη και ποια κυρία, να δει ακόμη. Που έχουν θέμα, η κυρία Γεωργία Γενιά έχουν εκδηλώσει τη διαφωνία τους, η κυρία Κασιμάδη, η κυρία Γενιά έχουν εκδηλώσει τη διαφωνία τους με τις προωθούμενες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ο κύριος Κώστας Κατσίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δεν ξέρουμε λίγο τι θα γίνει. Φαίνεται αποφασισμένη πάντως η κυβέρνηση να προχωρήσει και στην αλλαγή φύλου στα 15. Κάπου είναι μια γενεογραφία, είναι μια κυρία που είναι έγκυος και τη ρωτάει μια άλλη φίλη της, λέει, μπράβο, λέει, με το καλό, ότι θα γεννήσει την. Τι είναι, αγοράκι ή κοριτσάκι? Δεν ξέρουμε, λέει, θα περιμένουμε να πάει 15 για να δούμε. Τι είναι εσύ και εμείς με ανοιχτό το στόμα? Τίποτα, εδώ έτσι, χαζεύω. Της μιλάω εγώ και κάτι βλέπει η Αλεξία εδώ και έχει μείνει ανοιχτό το στόμα. Χαζεύω, δεν μπορεί να το πείτε. Τι είδε? Τίποτα. Κάτι για το Las Vegas, μάθαμε τίποτα περισσότερο? Καμία σχέση. Έτσι. Καμία σχέση, να, εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με την τουρκική ένωση τυπών Ξάνθης. Ναι. Και τις ταΐξες αφήξεις της συγκυβέρνησης. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με το ΚΑΣ, με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και την επένδυση στο ελληνικό. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν ανοιχτά και λένε ότι εμείς δεν τη θέλουμε, με το ζόρι θα το κάνουμε, και αν με το ζόρι, ξέρεις, δουλειές δεν γίνονται κιόλας. Και η ζωή συνεχίζεται. Κάπου ήταν ένα δημοσίευμα των Αργολικών Ειδήσεων, μια εφημερίδα της Ομογένειας στην Αυστραλία. Εγώ θα το πω αυτό. Γιατί αγαπώ την Αυστραλία. Εσύ δεν την ήθελες. Κάτι λέει για τον Ναύπλιο. Πες μας λίγο. Ψηφίστηκε τον Ναύπλιο σε καλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Εσύ δεν θέλεις την Αυστραλία. Εγώ είμαι στην Αυστραλία. Εγώ δεν θέλω εσένα στην Αυστραλία. Όχι την Αυστραλία. Είσαι στην Ελλάδα. Εγώ σε θέλω δίπλα μου. Επειδή εγώ πήγα στην Ελλάδα. Δεν θα με αφήσει να πα στην Αυστραλία. Πήγα στην Αυστραλία και ψήφισα λοιπόν. Η ιστορία. Ακριβώς. Η ιστορία. Μην παρεξηγηθούν οι αργίτες, γιατί με αργήτησε εγώ. Όχι, παιδιά, δεν ψήφισα εγώ. Η Αυστραλία ψήφισε. Λοιπόν, η ιστορία, ο πολιτισμός, το καταπράσινο τοπίο, οι πεντακάθαρες παραλίες της δημοφιλής πόλης του Ναυπλίου, μόλις ψηφίστηκε ως η καλύτερη πόλη της Ελλάδας, σύμφωνα με το Culture Trip, μια online έκδοση μέσων ενημέρωσης που ειδικεύεται στον τουρισμό, με σχεδόν 9 εκατομμύρια μηνιαίους αναγνώστες και παγκόσμια γραφεία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και το Τελ Αβίβ. Καλά, και στη Νέα Υόρκη θα μπορούσα να είμαι. Αναφέρει δημοσίευμα της ηλεκτρονικής. Δεν πειράζει, εκεί θα το άντεχα, γιατί είναι Νέα Υόρκη. Αναφέρει δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης Αυστραλιανής Ομογένειας Εφημερίδας Νέος Κόσμος. Η ιστορική παραθαλάσσια λοιπόν πόλη του Ναυπλίου, κοντά στο βόρειο άκρο του Αργολικού Κόλπου, βρίσκεται σε μία από τις πιο ποικίλες και ζωντανές περιοχές της Ελλάδας. Είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους επιθυμούν να ζήσουν την παραδοσιακή ελληνική ζωή, να βυθιστούν στην ελληνική ιστορία και να χαλαρώσουν ανάμεσα σε υπέροχα παρθένα τοπία και παραδοσιακά χωριά. Το Ναύπλιο ήταν πάντα μια δημοφιλής πόλη. Τόσο πολύ, ώστε το πρόσφατο απελευθερωτικό ελληνικό βασίλειο του 1823 το επέλεξε ως την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας και παρέμεινε έτσι για περίπου 11 χρόνια, λέει ο ταξιδιώτης, ερευνητής, συγγραφέας και φωτογράφος Πολ Χέλαντερ σε συνέντευξή του στο Νέο Κόσμο. Λοιπόν, πριν πάμε σε. Πολύ μου άρεσε. Στο διάλειμμα μας. Μπράβο, γιατί η Αυστραλία δεν μας ασχολείται. Για να υποδεχθούμε και το καλεσμένο μας, έχουμε μια ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Ναύπλιο από αστυνομικούς της Δίας 24χρονος, ο οποίος κατήχε 24
ναρκωτικά δυσκεία. Την προανάκριση ενδιενεργεί του τμήμα ασφαλείας Ναφλίου. Μία ακόμη σύλληψη. Μα να καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέ στην παρέα μας. Τον κύριο Γιάννη Ανδρέ. Καλημέρα. Τον πατέρα Ανδρέ. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέ. Καλημέρα. Την κολόνα εκεί που δεν αφήνει με τίποτα την κολόνα εκεί τη επιχείρηση. Των επιχειρήσεων μάλλον. Την καλημέρα μας λοιπόν και στο Γιάννη Ανδρή, τη Λίτσα την Παρού, τον Γιώργο τον Καραμίτσα, ράδιο ταξιάργου 67020, ένα εξαιρετικότατο περίπτερο. Μπράβο. Όπου δεν κατάλαβα τον λόγο, γιατί όλοι οι πολιτικοί περνούσαν από εκεί και φωτογραφιζόντουσαν στον μπροστά. Με τον Καραμίτσα. Ναι. Είναι φίρμα ο Καραμίτσας, μεγάλη. Τι το είπα. Και εγώ του λέω, κάτι έχεις κάνει εδώ, δεν ξέρω. Είναι μεγάλη φίρμα. Και μπράβο. Κοίταξε, όταν είναι κάποιο σωστό επαγγελματία και υπάρχει αναγνώριση, σε μικρή κοινωνία ζούμε. Καλημέρα στον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Λαμπρόπουλο. Ποιο θα είναι ο καλεσμένο μα που θα μα περάσει τη δεύτερη εβδομάδα. Σε λίγο θα είναι εδώ στην εκπομπή μα ο κύριο Κώστας Τσιόρος. Είναι αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου των Μήλων. Του πάλι ποτέ Σχολείο των Μήλων, μάλλον, γιατί η κυβέρνηση είχε άλλε. Πρόκειται για αναστολή λειτουργία, έτσι. Πρόκειται για συγχώνευση. Τυπικά πρόκειται για συγχώνευση. Αλλά στην ουσία δεν είναι. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα. Ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά στους γονείς. Θα μας τα πει ο κύριος Τσιόρος αναλυτικά. Και υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, γι' αυτό και είναι εδώ ο κύριος Τσιόρος να μιλήσουμε. Ότι πολλά παιδιά, τα περισσότερα παιδιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι σε κάποιο σχολείο. Και δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα στις μεταγραφές των παιδιών. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Τσιόρος. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί την τοπική κοινωνία, του Δήμου Άργους Μυκηνών και της περιοχής των Μήλων ειδικότερα. Θα πούμε κάποια πράγματα, να δούμε λίγο και πόσο προσέχει η πολιτεία τα παιδιά μας. Πολύ ωραία. Να στείλουμε καλημέρα στον Σπύρο Φωτιάδη, τον αγαπητό μας φίλο, στο φούρνο Τσίγκα στη Γελάτα και τον Κώστα. Τι θα μας μαγειρέψετε σήμερα, δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε, έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Στέλνετε μας μήνυμα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό. Θα γελάει ο κύριος Τσόρος, θα λέει. Έχετε καταλάβει λοιπόν. Τρώμε καλά. Έχετε καταλάβει. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10 και 2 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Ντρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». 13 λεπτά μετά τις 10 επιστρέψαμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας βλέπετε ζωντανά από τις σελίδες μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2. Έχουμε φουλάρει το αυτοκίνητό μας με βενζίνη, πετρέλαιο ή ακόμη και υγραέριο με την εγγύηση της Coral Gas και φυσικά το Δημήτρη Νίτη στην Αγία Ελεούσα στο Ναύπλιο. Έχουμε κάνει το τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου μας στο εκτείο Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλη. Στο 16-11 κλείσαμε τα ραντεβού μας. Ακολουθήσαμε τη σελίδα στο Facebook. Κάναμε χρήση στο εκτείο, στο delivery εκτείο χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και είμαστε πανέτοιμοι για να βγούμε στους δρόμους. Λοιπόν, ντυθήκαμε από το επώνυμο Φάσιον. Άργους 49 και Δαναού 15 στο Ναύπλιο και Δαναού 15 στο Άργους. Τρώμε υπέροχα φαγητά που συνδυάζουν απόλυτη ποιότητα και τιμές στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο. Καλημερίζουμε το 360 Dining & Wine Bar και το Ξένον Καφέ, τις υπέροχες αυτές ομάδες. Καλημερίζουμε την GD Energy Solutions, όπου το γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ είναι πλέον γεγονός χωρίς υψηλές χρεώσεις. Η GD Energy Solutions έχει τη λύση, όπως έχει και τη λύση σε κάμερες ασφαλείας High Definition, που απομακρυσμένα μπορούμε να παρακολουθούμε το χώρο μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα δυσάρεστα. Καλημερίζουμε το Sound Perfect Μακρυγιάννης, οτιδήποτε αφορά ηχοσυστήματα, ειδικές κατασκευές, μπαταρίες, GPS, ξένων, συναγερμούς, αντιλιακές μεμβράνες, όχι μόνο για το αυτοκίνητο αλλά και για τα κτίρια μας. Καλημερίζουμε το εστιατόριο Ραπάκο στο Negro Espresso Bar και είμαστε στην αναμονή του Boutique Café Restaurant στην Λεωφόρο Αμαλίας και διεμπερές με το μεγάλο δρόμο. Έχουμε τις ωραιότερες δημιουργίες να επιλέξουμε από το Αναστασίας Collection στην Λεωφόρο Αμαλίας και Σιώκου 5 λίγο μετά το Πολεμικό Μουσείο και διαλέγουμε ανάμεσα στον Τάσο Μητρόπουλο, BU και Giorgio Adjutanti. Επίσης επιλέγουμε μοναδικές δημιουργίες σε χειροποίητα κοσμήματα αλλά και σε δερμάτινες χειροποίητες τσάντες. Κλείνουμε τα ραντεβού για τις μεσοθεραπείες μας στο Apple Center 2752-023-423. Φροντίζουμε τα νύχια μας στο nail, δίνουμε σχήμα στα φρύδια μας και δίνουμε το υπέροχο χρώμα στα χείλη μας αυτό των 15 ετών που μας έχει λείψει.
Καλημερίζουμε την υπέροχη ομάδα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης Επίπεδου 1 της Αγγελικής Χασάπη. Και φυσικά, ποτέ δεν είναι αργά για μια ξένη γλώσσα. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξης Μαντά στο Ναύπλιο είναι εκεί και μας περιμένει με εξαιρετικές προτάσεις σε μοναδικές ξένες γλώσσες. Την καλημέρα μας στον Μπρίστολ και στον Βαγγέλη Δαμπαλάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Πρώτον, είναι αγαπητός. Δεύτερον, είναι ο πρόεδρος στο ταξί και γι' αυτό είναι φίρμα ο κύριος Γιώργος. Α, μας απάντησε ο Σπύρος για το θέμα που είπαμε για τον Γιώργο τον Καραμίτσα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος είναι κοντά μας σήμερα. Είναι ο Κώστας ο Τσιώρος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονεών και Κηδεμόνων του Σχολείου των Μήλων, του Δημοτικού Σχολείου των Μήλων. Ένα σχολείο το οποίο τώρα έχει αναστολή λειτουργίας ουσιαστικά. Ενδεχομένως και ένα μόνιμο κλείσιμο, συγχωνεύεται με ένα άλλο σχολείο και τα προβλήματα συνεχίζονται. Ή μάλλον τώρα ξεκινούν. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Καλημέρα. Ποια είναι η κατάσταση, τα παιδιά πάνε σχολείο, αυτό είναι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Δεν είναι σε αναστολή λειτουργίας. Είναι οριστικό το κλείσιμο. Είναι σε συγχώνευση με το κυβέρνημα για 10 χρόνια με βάση το ΦΕΠ που έχει γίνει. Μετά από 10 χρόνια ίσως το θέμα επανεξεταστεί. Είναι όμως οριστικό το κλείσιμο. Mm-hmm. Πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τα περισσότερα παιδιά δεν πάνε σχολείο. Τι εννοείται, κάθονται σπίτι τους. Ναι, κάθονται σπίτι τους. Και πώς έγινε αυτό. Όταν έγινε οριστικό το κλείσιμο, πήραμε την οριστική απόφαση του Υπουργείου ότι δεν δέχεται να επανεξετάσει το θέμα μας, αντίθετα με αυτό που έκανε στη Δήμενα. Για να εκτονωθεί λίγο η κατάσταση, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έδωσε μια προφορική εντολή και είπε ότι όποιος θέλει να πάει εκεί που τον βολεύει, ή εκεί που όπου θεωρεί ότι είναι καλύτερα για το παιδί. Αυτή η εντολή όμως ήταν προφορική και μετά από απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Κυβερνήτου και μια προσφυγή που έκανε, μια αναφορά που έκανε, ανακλήθηκε αυτή η προφορική απόφαση. Με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι υποδοχής, εκεί, οι διευθυντές υποδοχής που είχαν πάει τα παιδιά στο σχολείο, να τα διώξουν μέχρι να γίνουν οριστικές μεταγραφές. Πού τα πήγαν οι γονείς, τα πήγαν Σκαφιδάκι, πού τα πήγαν, Άργος, Κύο, πού. Ναι, Κύο ένα μικρό ποσοστό και Άργος και το μεγαλύτερο ποσοστό στο Σκαφιδάκι. Είναι 22-23 παιδιά στο Σκαφιδάκι. Γιατί όχι στο Κυβέρι, κύριε Τσιόρο. Γιατί... Καταλαβαίνω ότι η τοπική κοινωνία θέλει ανοιχτό το σχολείο των Μήλων. Έχουμε πει από την εκπομπή αυτή. Ναι, το Κυβέρι δεν είναι πιο κοντά. Ότι είναι άδικο να κλείσει το σχολείο. Πιο κοντά είναι το Σκαφιδάκι. Α, το Σκαφιδάκι πιο κοντά. Πρώτον, έχουμε να κάνουμε με αλλοδαπού κυρίω. Οι οποίοι δουλεύουν στο Σκαφιδάκι. Ένα μεγάλο μέρος είναι αλλοδαποί, οι οποίοι δουλεύουν στο Σκαφιδάκι και τους βολεύει καλύτερα. Όταν όμως κλείσουν το σχολείο που είναι στη γειτονιά σου, εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά σου και στο πούν την 1η Σεπτέμβρη, έχεις κάνει ήδη τον οικογενειακό προγραμματισμό, θα φροντίσεις να το πας εκεί που σε βολεύει εσένα. Σωστά. Όταν δεν έχει εξασφαλιστεί μεταφορά για το Κυβέρι. Δηλαδή η μεταφορά αυτή τη στιγμή για το Κυβέρι είναι με το λεωφορείο της γραμμής και στην επιστροφή με ένα ενδιάμεσο ταξιδάκι 18 χιλιόμετρων. Είναι βαρύ. Ειδικά... Τι εννοεί την διάμεση ταξιδάκι 18 χιλιόμετρα. Δεν πάει κατευθείαν Μήλους. Κάνει ένα τοπικό χωριό, την επιστροφή από τα γυμνάσια και τα Λίδια και επιστρέφει μετά στους Μήλους. Οπότε είναι μικρά λίγο, παιδάκια, είναι λίγο βαρύ. Δεν υπάρχει δηλαδή εξειδικευμένο δρομολόγιο μόνο για τα παιδάκια. Όχι, μισθωμένο λεωφορείο θα υπάρξει όταν τελειώσει η διαδικασία της μίσθωσης που είναι υπερβολικά χρονοβόρα, μπορεί να πάρει και 3 και 4 και 5 μήνες ανάλογα τις εστάσεις που θα κάνουν οι ιδιοκτήτες. Όμως δεν είναι παράνομο, δεν διώκονται ποινικά οι γονείς όταν τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Θεωρητικά μετά την τρίτη εβδομάδα. Μάλιστα. Έχουν καταθέσει όμως όλοι οι αιτήσεις μεταγραφής και απλά περιμένουν, δεν έχουν πάρει απάντηση. Ήδη κάποιοι σήμερα άρχισαν και τις παίρνουν. Τις απαντήσεις. Άρχισαν και παίρνουν απαντήσεις, τις θετικές, γιατί πιο πολλοί αναγκαστήκαμε να μετικήσουμε. Όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο. Χρειάζεται συμφωνητικό. Χρειάζεται συμφωνητικό ενοικίασης. Είναι λίγο ασαφής ο νόμος. Λέει να υπάρχει μετοίκηση. Δεν λέει ο νόμος ποιο θα είναι το δικαιολογητικό μετοίκησης και ο κάθε διευθυντής το ερμηνεύει όπως θέλει. Οπότε το ενοικιαστήριο είναι ό,τι ιδανικότερο για να αποδείξει τη μετοίκηση. Οπότε το μισό χωριό των Μήλων είναι έτοιμο να μετοικήσει προς άλλους. Ήδη πραγματικά μετήκησαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έμεναν στα εξοχικά του Μήλους όλο τον χρόνο και δούλευαν στο Άργος γιατί τους βόλευε. Αυτοί έφυγαν και το Άργος. Να σας ρωτήσω λίγο τώρα έτσι. Τώρα με κάθε ειλικρίνεια να μας απαντήσετε. Εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή από την πρώτη στιγμή μήπως είναι άδικο. Σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή όπως είναι η Μήλη συνεχώς, έτσι, που γίνονται καινούριες κατοικίες, που είναι θέρετρο τουριστικό,
διάφορα, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι άδικο να κλείνει το σχολείο. Ναι, πάρτε και αυτή η απόφαση. Και καλά κάνετε και κινητοποιηθήκατε σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο και σε τρίτο και είστε υποκινητοποιήσει αυτή τη στιγμή. Να μην ανοιχτούν το σχολείο. Κλείνει το σχολείο. Άδικα, λέω εγώ. Στάνταρ. Δεν είναι προτιμότερο από το να κάνετε όλη αυτή τη φασαρία που μου λέτε. Να πηγαίνετε λοιπόν να, κάνετε, να κλείνετε σπίτια συμφωνητικά καινούργια, να φεύγετε για το Άργος, για την Κύο, δεν ξέρω εγώ για πού. Να τα πάτε στο κυβέρνη τα παιδιά, γιατί έχουμε 3 Οκτώβρη σήμερα, κύριε Τσιόρο. Και τα παιδιά δεν έχουν πάει σχολείο. Είναι επιλογή του κάθε γονέα. Σας ρωτάω, έτσι, θέλω να μου πείτε ειλικρινώς. Δεν θεωρούμε άδικο το κλείσιμο, θεωρούμε ότι είμαστε πολίτες δεύτερη. Δεν το συζητάμε ότι είναι άδικο. Θεωρούμε ότι είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ναι, θεωρούμε ότι είμαστε υποκοροϊδία όταν μας έδωσαν το δικαίωμα αυτό να πάμε τα παιδιά μας αλλού και κάναμε τις μεταγραφές όπως μας βόλευε. Όπως βόλευε τον καθέναν με βάση τη δουλειά του, με βάση τον οικογενειακό του προγραμματισμό. Βάση το, έτσι. Και μετά να ανακαλούν αυτή την. Όταν τα παιδιά προσαρμόστηκαν λοιπόν μετά από 15 μέρες, να ανακαλούν αυτή την απόφαση και να λένε θα επιστρέψετε τα παιδιά σας στο κυβέρνη. Αυτό κι αν είναι άδικο. Και κύριε Ζώη, όταν 25 γονείς σήμερα είναι ενωμένοι. Κάποιο λόγο θα υπάρχει. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Τώρα με συγχωρείτε, μιλάω ως μητέρα. Εγώ είχα την επιλογή να πάω το παιδί μου στην Κύο. Γιατί μένω ακριβώς απέναντι. Κάνω πολλά χιλιόμετρα την ημέρα για να πάει το παιδί μου σε ένα καλύτερο σχολείο. Και πηγαίνει στον άφηνο. Κατά τη δική μου επιλογή, της μαμάς και του μπαμπά. Και τώρα μου λέτε εσείς ότι δεν αφήνετε τα παιδιά να πάνε σχολείο. Γιατί έχουν επιλέξει οι γονείς να μην κάνουν, ας ξυπνήσουν πιο νωρίς οι γονείς. Ας κάνουν λίγα παραπάνω χιλιόμετρα. Αλλά δεν ξέρω τι, αλλά αυτό είναι παράνομο, κύριε Τσίρο. Δεν είναι ότι δεν αφήνουμε εμείς τα παιδιά μας. Ποιος δεν τα αφήνει. Δεν δέχτηκε το σχολείο του Σκαφιδακίου, το οποίο σχολείο του Σκαφιδακίου πήρε την εντολή. Το ζητάει χαρτί, λέει το. Δεύτερη. Και το κυβέρι. Όχι, το κυβέρι, όχι. Γι' αυτό σας λέω για το κυβέρι. Δεύτερη αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος σε 15 μέρες δεν είναι λίγο κοροϊδία. Δηλαδή μας άφησαν να πάμε. Μισό λεπτό τώρα, ένα λεπτάκι. Σας αγαπώ, σας εκτιμώ, αλλά εδώ τώρα πάμε σε κάτι πάρα πολύ εγωιστικό και πάει να περάσει ένα εγωιστικό κομμάτι των γονιών. Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, ξέρετε, σε όλο αυτό. Για το αν εγώ με έχει πιάσει το εγωιστικό και δεν θέλω να πάω στην κυβέρνηση. Λοιπόν, και να κάνω 5 χιλιόμετρα παραπάνω. Αυτό είναι και λίγο ηθικό το θέμα και πρέπει να ξεχωρίσουμε. Οι γονείς δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν θυσίες για τα παιδιά τους. Είστε λοιπόν υποχρεωμένοι να κάνετε και αυτή τη θυσία. Τώρα θα σας πω. Τώρα. Εκεί που πρέπει να ζητήσετε ευθύνες, μην ταλαιπωρείτε τα παιδιά. Εκεί που πρέπει να ζητήσετε ευθύνες είναι στους βουλευτές που έρχονται κάθε τόσο στα μαγαζιά σας και εσείς έχετε κατάστημα και ένα εξαιρετικό κατάστημα, τις γραμμές. Έτσι δεν είναι, Βασίλη, στους μήλους που περνάμε τόσο υπέροχα το καλοκαίρι. Και έρχονται εκεί και τρώνε και πίνουν. Αυτούς πρέπει να σταματήσετε. Με αυτούς πρέπει να τα βάλετε και μην ταλαιπωρείτε τα παιδιά. Δύο μέρες δεν έχουν πάει τα παιδιά στο σχολείο. Δεν είναι μεγάλο το. Είναι την Παρασκευή και τη Δευτέρα είναι τρίτη. Ξέρετε πόσο ψυχοφθόρο είναι αυτό. Είναι τρίτη. Και πολύ ψυχοφόρο είναι επίσης σε 15 μέρες να τους αλλάζεις δεύτερη. Ναι, αλλά τουλάχιστον να οριστικοποιηθεί κάτι. Γι' αυτό ζητήσαμε. Σαν τιμωρημένα θα νιώθουν τα παιδιά. Ούτως ή άλλως. Έτσι. Ούτως ή άλλως. Γι' αυτό ζητήσαμε. Να ζητήσετε ευθύνες από τους. Ακριβώς αυτό. Ο κύριος Καμπόσος μας είπε από τότε μας είπε ότι μίλησε με τον κύριο Γκιόλο, τον κυβερνητικό, και εγώ δεν μπορώ να κλείσει. Το σχολείο θα κλείσει, το πήραμε απόφαση και γι' αυτό. Τελειώσαμε κάθε είδους κινητοποίηση για το σχολείο και καμία συζήτηση. Είπατε, για να μην κάνουμε λάθος, δεν είναι εδώ μπροστά ο κύριος Σίδερης, νομίζω και ο προϊστάμενος. Σας έδωσε όμως στην αρχή προφορική εντολή στα σχολεία του, Σκαφιδακίου ή τέλος πάντων όπου θέλετε, που είναι τα παιδιά, οι γονείς των μήλων θα φέρουν τα παιδιά και θα τα δεχτείτε. Σωστά. Όχι, έγινε μόνο, αυτό. Όχι μόνο και μετά από κάποιες μέρες οι διευθυντές των σχολείων σας είπαν ότι τα παιδιά δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Πόσες μέρες δεν έχουν πάει τα παιδιά σχολείο, είπατε, 15. Όχι, τρεις μέρες από την Παρασκευή. Τώρα. Από τις πολλές μέρες πηγαίνανε. Ναι, βέβαια, πήγαινε στα σχολεία που τα είχαν δεχτεί. Μάλιστα. Από την Παρασκευή τους είπαν ότι δεν μπορούμε. Γιατί εδώ μας γράφουν ότι 15 μέρες δεν έχουν πάει τα παιδιά σχολείο. Άρα λοιπόν, εκτός από την πρώτη εβδομάδα μέχρι να οριστικοποιηθεί το. Στο σκαφιδάκι σας είπαν τα παιδιά τα φέρετε, ναι, εντάξει, αλλά τώρα θέλουμε χαρτί που να λέει ότι μένετε στο σκαφιδάκι. Σωστά. Αυτό δεν πρέπει να το λύσει το Υπουργείο. Όπως και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό δημοσιοποιούμε το θέμα, Αλεξάνδρου. Τουλάχιστον αυτό. Γι' αυτό μιλάμε. Σε καμία περίπτωση δεν έχει. Έχετε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο. Με το Υπουργείο, με τον Περιφερειακό Διευθυντή, με τον Τοπικό Διευθυντή, με τους βουλευτές για τους οποίους μιλήσαμε προηγουμένως. Περιμένετε τώρα φως. Άρα εσείς ζητάτε με λίγα λόγια να μπορείτε να πάτε το παιδί σας όπου θέλετε, είτε Κυβέρνηση, είτε Σκαφιδάκι, είτε Κύο, χωρίς πολλά-πολλά. Πώς. Εμείς ζητάμε, επειδή φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε, ναι. Μας έκτισαν το σχολείο, ενημερωθήκαμε την 1η Σεπτέμβρη, χωρίς να έχει. Καταρχήν δεν είμαστε κατά των διθέσεων, δεν είμαστε υπέρ των διθέσεων τριθέσεων σχολείων. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι καλύτερα τα πολυθέσεων, σωστά. Είμαστε υπέρ των πολυθέσεων σχολείων. Όταν όμως αυτό προκύπτει μέσα από διαβούλευση και μέσα από ενημέρωση πρώτερη, έτσι. Όταν έχεις προγραμματίσει και φτάνεις να πάει το Προεδρείο του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων να χαιρετήσει τον δάσκαλο την 1η Σεπτέμβρη που υποτίθεται πως ανέλαβε
και ανοίγει το χαρτί και του λέει το σχολείο μας έκλεισε. Βέβαια. Είναι ένα σοκ. Βέβαια. Και όταν νιώθεις και την αδικία μέσα σου ότι υπάρχουν 8 διθέσια σχολεία στην Αργολίδα, mm-hmm. κλείσαμε το πολυπληθέστερο. Στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή του Δήμου Άργους. Όλα αυτά και ανακαλέσαμε τις Δήμενες. Mm-hmm. Τις Δήμενες ανακλήθηκε η απόφαση. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν. Ένα αίσθημα αδικίας για σας. Ναι, που υπάρχει. Όταν μέσα από αυτό δίνεται η εντολή να πάτε τα παιδιά σας όπου θέλετε και όπου βολεύει εσάς. Εκεί που είναι η δουλειά σας. Προφορική εντολή. Προφορική εντολή, η οποία είναι παράτυπη. Συμφωνούμε ότι είναι παράτυπη και δόθηκε για να εκτονώσει την κατάσταση. Δεν μπορεί όμως να ανακληθεί. Έχεις πάρει τα παιδιά από ένα σχολείο. Τώρα τα χαρτιά των παιδιών και τις εγγραφές βρίσκονται στο κυβέρνημα. Βρίσκονται στο κυβέρνημα. Ωραία, και γιατί δεν τα πάτε στο κυβέρνημα την ιστορία, αφού βλέπετε ότι δεν πρόκειται να λυθεί αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ σαν αντιπρόεδρος. Εκφράζω την βούληση του Συλλόγου Γονέων 22 ατόμων, οι οποίοι είναι κάθετα αρνητικά και νομίζω ότι κάτι λέει αυτό, ξεφεύγει από το τοπικιστικό. Μία ερώτηση έτσι πιο προσωπική. Πιστεύετε εσείς, κύριε Κώστα, θα σας πω κύριε Κώστα, θα σας πω κύριε Τζόρο. Κύριε Κώστα, πιστεύετε ότι σε αυτήν την κυβέρνηση θα βγάλετε άκρη και θα βρείτε το δίκιο σας? Όχι σε καμία περίπτωση. Συγχωρείτε κιόλας δηλαδή. Σε καμία περίπτωση. Εδώ δεν έχουμε βρει το δίκαιο μας για άλλα κι άλλα. Σε καμία περίπτωση. Κάθε μέρα ζητάνε, παίρνουν, κατασχέτουν και περιμένετε εσείς τώρα να βρείτε το δίκαιο σας με το θέμα του σχολείου. Επίσημη... Να μπείτε να καταθέσω τα όπλα. Όχι, δεν ζητώ αυτό. Εγώ σας προτείνω τα παιδιά, μην τα ταλαιπωρείτε άλλο. Στείλτε τα στο κυβέρνημα αφού εκεί είναι τα χαρτιά για τις εγγραφές και μετά πολεμήστε το πίσω. Η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης, αν θέλετε να το πούμε εδώ, ήταν: ξέρετε τα παραθυράκια. Παρατυπήστε για να κάνετε δουλειά σας. Ποιο σας το είπε αυτό? Που σημαίνει τι? Αυτή ήταν η επίσημη. Που σημαίνει ακριβώς τι δηλαδή. Τι... Υπάρχουν τρόποι διαφορετικοί, παραχώρηση κηδεμονίας και όλα αυτά. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον τα παραθυράκια. Τι να κάνετε? Παραχώρηση κηδεμονίας. Παραχώρηση κηδεμονίας, ενοικιαστήρια πλαστά, ψεύτικοι λογαριασμοί. Υπάρχουν τρόποι. Τρόποι υπάρχουν. Λοιπόν, η ίδια η κυβέρνηση. Για να στείλω το παιδί μου σε ένα σχολείο που δεν επιθυμώ. Για να μην στείλει το παιδί σου σε ένα σχολείο. Να πάει σε ένα σχολείο. Συγχωρείτε, μας καεί το εγκέφαλο. Μέχρι να κάνω καεί και εγκέφαλο. Φανταστείτε εμάς μετά από 1,5 μήνα, αν έχει καεί ο εγκέφαλο. Σαφέστατα και έχει. Όταν πας και λες σήμερα, τι θέλετε για να κάνω τη μεταγραφή, θέλω αυτά. Και πας την επόμενη μέρα με αυτά που σου ζήτησαν και σου λέει, α, θέλουμε και αυτό. Όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει μια φοβερή αναστάτωση. Χάος. Ένα χάος. Που κανένας φροντίζοντας όλοι. Ακριβώς. Παίζουμε σε βάρος παιδικών ψυχών. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, κύριοι, όλοι αυτοί. Τους οποίους πληρώνουμε. Τους οποίους πληρώνουμε, αλλά βάζουν πάνω απ' όλα την καριέρα τους και την διοικητική τους ευθύνη. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα παρατυπήσω για να χάσω τη δουλειά μου. Δεν είναι. Είναι θέμα ηθικής τάξης. Είναι παιδιά. Παίζουμε στο κεφάλι των παιδιών αυτή τη στιγμή. Και κανένας δεν τολμάει να πάρει μία απόφαση. Είπατε ότι από την κυβέρνηση ακούσατε, θα το μας είπατε. Ναι, βεβαίως. Από ποια κυβέρνηση θα ακούσατε? Από την κυβέρνηση σημερινή, από τον εκπρόσωπό της. Από τη διεύθυνση πρωτοβάθμια. Ποιος σας είπε ότι υπάρχουν παραθυράκια για να κάνετε αυτό και αυτό που είπατε? Ονόματα να πούμε. Όχι, είναι την κυβέρνηση. Υπάρχουν, ναι, είπε η κυβέρνηση μας το είπε. Υπάρχουν παραθυράκια. Μπορούμε να το πούμε με τις εγγραφές. Από ό,τι καταλαβαίνω, σας υπάρχει ένα γυνάτι κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι γυνάτι. Το πάρει στο κυβέρνητο. Όχι, δεν είναι γυνάτι. Πραγματικά. Δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο ότι δεν είναι άδικο. Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό. Αλλά σε αυτό που είπε και η Αλεξία, δηλαδή, εδώ υπάρχει μια ανάγκη. Δεν είναι γυνάτι. Που λέγεται τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο. Πρέπει να πάνε σχολείο. Ξέρετε πόσο θα τρέχουν τα παιδιά που σχολείο στο κυβέρνητο. Με κάθε τρόπο. Ξέρετε πόσο θα τρέχει το μυαλό του για αυτή την ήλιο. Όταν τα άλλα σχολεία θα έχουν προχωρήσει και θα έχουν ξεπεράσει τα 3-4 κεφάλαια. Και τα παιδιά θα πρέπει να ακολουθήσουν από το 3-4 κεφάλαιο και μετά. Δηλαδή εκείνα τα 4 κεφάλαια συμφωνούμε. Που θα έχουν προχωρήσει σε όλα τα μάτια να πίσω του. Μπορείτε όμως εσείς να κατεβάσετε ένα παιδί που δουλεύουν οι γονείς του, ναι. Να κατέβει ένα παιδί στην Εθνική Άργους Τριβόλος που την ξέρετε, να πάρει το λεωφορείο της γραμμής. Όχι. Ξέρετε τι μπορεί να κάνει όμως, να υπάρξει μια συνεργασία με τους γονείς. Σήμερα πάω εγώ τα παιδιά. Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει. Κώστας, δεν μπορεί να υπάρξει. Δημήτρης, δεν μπορεί να υπάρξει. Όλοι γονείς. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Εγώ δεν θα πάρω κανένας αλλού το παιδί και δεν θα το δώσω σε κανέναν να το πάει. Θα ρωτήσω τα καφενές. Στην Κύο πώς θα πάει. Γιατί είναι στους καφενάκι πώς θα πάει. Στην Κύο. Είναι τεράστια. Το πάει ο καθένας μόνος. Δεν θα πάρω εγώ άλλο παιδί να το πάω στο σχολείο. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολύ μεγάλη ευθύνη που τι θα προκύψει δρόμο. Δεν είναι μεγάλη ευθύνη και για το λεωφορείο. Το λεωφορείο όμως υπάρχει. Ανάληψη ευθύνης από αυτόν που έχει αναλάβει το μεταφορικό έργο. Εγώ δεν μπορώ να πάρω το παιδί του γειτονά μου και να το πάω. Συγγνώμη, αν συνδεχτεί πάτε ξύλο ένα ατύχημα στο λεωφορείο, τι ευθύνη να φέρει ο λεωφορείατζής? Είναι οργανωμένο μεταφορικό έργο. Δεν μπορώ όμως να πάρω το παιδί του φίλου μου και να το πάω και να συμβεί κάτι στον δρόμο. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολλά τα θέματα που δεν μπορεί κανένας να τα λύσει. Πόσα χιλιόμετρα είναι η μίλη από το Κυβέρι? Είναι 5 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα είναι η μίλη από το Κυβέρι? Είναι μίλη Σκαφιδάκι Κυβέρι. Είναι περίπου στα 2 χιλιόμετρα με διαφορά της άφησης των μεταφορικών. Ενώ η Κύρος.
το ίδιο με διαφορά τη τάξη των 500 μέτρων. Χωροταξικά όμως η Μήλη είναι το κέντρο. Και χωροταξικά τη βολεύει, η Μήλη θα τη βόλευαν οποιοδήποτε χωριό προς το Άργος. Μάλιστα. Που κάνει τη δουλειά του προς τον Άργο. Παρά το Κυβέρι που είναι πίσω. Μάλιστα. Πίσω μας. Σας ρωτάμε γιατί ξέρετε περνάει εντύπωση γι' αυτό και σας είπα και γυρνάτε. Δεν θέλω να δικήσω τους γονείς. Προς Θεού, δεν το λέω. Καλύπτουμε όλο το. Θα σας πω αμέσως γιατί. Γιατί είναι ζωντανή εκπομπή και εδώ μου έρχονται διάφορα μηνύματα τα οποία. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως είπατε και εσείς, η ίδια είναι η απόσταση με τον Σκαφιδά και η ίδια είναι με την κυβέρνηση. Μας βολεύει καλύτερα, μας το εξηγείτε. Μας βολεύει καλύτερα και από δουλειές και από εργασίες και από όλα αυτά να τα πάμε Σκαφιδά. Το ακούμε καθημερινά με τον Γινάτη. Δεν έχουμε κάτι. Έχουμε μεγαλώσει με τον Σκαφιδά. Πώς δεν σκέφτηκε το Υπουργείο έτσι. Αντί να κάνει τη συμφώνευση με τον κυβέρνηση, να την κάνει με τον Σκαφιδά. Να κλείσει το Υπουργείο. Δεν γνωρίζει ότι υπάρχει στο Σκαφιδά και σχολείο. Ε, καλά, δεν μπορεί να μου το γνωρίζετε, Αλεξία. Παίζει και αυτό. Αυτό εσείς το προτείνατε μετά, ναι. Έστω αφού έγινε το ότι έγινε. Το προτείναμε, ναι, στο Υπουργείο είναι αυτό που λέμε, δεν ξέρουμε. Βασιστήκαμε σε, μία, σε μία εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή που είπε ότι θα κλείσει το σχολείο, ναι. Η οποία έπρεπε όμως για να γίνει δεκτή από το Υπουργείο να συνοδεύεται και από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι συμφωνεί με το κλείσιμο του σχολείου. Δεν συμφωνεί. Δεν συμφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Και με απόφαση του Συλλόγου Γονέων που δεν συμφώνησε. Και με απόφαση της αντιπεριφέρειας ότι μπορεί να αναλάβει το κόστος μεταφοράς. Ούτε αυτή η συμφώνηση. Δεν σας έλαβε καθόλου υπόψη. Κανένα από όλους τους φορείς. Όλους τους φορείς. Όλους τους φορείς. Και όχι μόνο αυτό, δημοσιεύτηκε σε ένα ΦΕΚ 14 Ιούλη, που κάθε πολίτης δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα ΦΕΚ. Γιατί μας είπαν, εμείς το δημοσιεύσαμε στο ΦΕΚ ένα μήνα πριν. Πόσο αμέσως πολίτης έχει πρόσβαση. Ούτε ήρθε κάποιος σε εσάς να σας πει, παιδιά, εμείς έχουμε σκοπό για χίλιους λόγους να κλείσουμε το σχολείο σας. Θέλετε να ξεχωρίσετε συγχώνευση. Κυβέρι ή Σκαφιδάκι. Ποτέ κανένα. Ποτέ κανένα. Ήρθε ένας και σας είπε 1η Σεπτεμβρίου, το σχολείο κλείνει. Το σχολείο έκλεισε. Έκλεισε. Συγχωνεύτηκε τυπικά. Ναι, το Υπουργείο δεν κλείνει σχολεία. Εντελεσμένο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανατρέπονται πολλών ανθρώπων. Τώρα σε τι πορεία. Όσοι μπόρεσαν, μπορούν και αποδείξουν ότι μετήκησαν. Α, παραμένει αυτό δηλαδή. Θα πάρουν τα παιδιά τους. Τον εισαγγελέα γιατί πήγατε. Στον εισαγγελέα πήγαμε για τη μεταφορά. Δεν μπόρεσε βέβαια να μας δώσει λύση και ο εισαγγελέας. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Ο εισαγγελέας μας πρότεινε αυτό που πρότεινε η κυρία Δρίτσα. Πάρτε τα παιδιά σας με ένα αυτοκίνητο 4. Έχει περιτροπήσει να τα πάτε. Η μεταφορά καλώς ή κακώς θα αργήσει να τελειώσει με μισθωμένο λεωφορείο. Ναι. Θα έχει τελειώσει η σχολική χρονιά, φαντάζομαι. Αν προσφύγει και κάποιος ιδιοκτήτης ή εναντιωθεί στην απόφαση ή μπλέξει στο δικαστήριο υπόθεση, θα πάρει πολύ μεγάλο χρόνο. Σας έχω πρόταση, τώρα μου ήρθε. Επειδή ο Δήμαρχος Άργους με κοινών Δημήτρης Καμπόζος είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, ίσως, θα μπορούσε να αναλάβει ένα κόστος μίσθωσης λεωφορείου που να πηγαίνει να φέρνει τα παιδιά. Μας το είπαν και από το Υπουργείο. Το Υπουργείο να τα ρίχνει στο Δήμο να πληρώσει ο Δήμος τη δωρεάν παιδεία. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Το είπαμε το Υπουργείο αυτό σαν πρόταση. Ναι. Μισθώστε το λεωφορείο στα Σχολική Επιτροπή. Ορίστε. Και θα σας επιστρέψουμε τα λεφτά όταν γίνει η διαδικασία. Είναι παράτυπο. Δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Είναι θέματα ευθυνών. Μάλιστα. Είναι θέματα μεταφοράς παιδιών. Είναι θέμα του ποιος, αν γίνει κάτι, χτυπάτε ξύλο. Ποιος λαμβάνει την ευθύνη. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Ο Δήμος δεν έχει καμία δουλειά με τη μεταφορά των μαθητών. Μπορεί να κάνει την εξυπηρέτηση. Μπορεί να την κάνει. Μπορεί να την κάνει και ένας ιδιώτης που έχει ένα λεωφορείο και να πει εγώ μεταφέρω τα παιδιά δωρεάν. Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί είναι θέμα ευθυνών. Είναι θέμα... πρόσφατα στο σχολείο της Αργολίδος κινήθηκε παιδάκι και έφτασε στην άλλη άκρη της Αργολίδος και το ψάχναν παντού και κοιμόταν μέσα στο λεωφορείο. Είχε κατέβει ο οδηγός του και δουλεύει μέσα στο λεωφορείο. Δεν δόθηκε δημοσιότητα στο θέμα, γιατί δεν έπρεπε να δοθεί. Ένα παράδειγμα, ναι, βέβαια. Σε μισθωμένο λεωφορείο κινήθηκε το παιδάκι πίσω και έφτασε 3 χωριά μετά. Αλλά και οι συμμαθητές του έλεγαν να το ξεκινήσουν. Λοιπόν, είναι θέματα ευθυνών. Εκεί κάποιος ανέλαβε την ευθύνη, την ανέλαβε ο οδηγός. Την ανέλαβε το ΚΤΕΛ. Τώρα όμως, αν γίνει κάτι, ποιος θα αναλάβει. Είναι αδιέξοδο. Είναι αδιέξοδο. Είναι μπρος γκρεμός. Δηλαδή, να σας ρωτήσω λίγο εγώ τώρα. Από τα 25 παιδάκια που είναι, δηλαδή κανένας δεν θέλει να πάει κυβέρνηση. Μου φαίνεται λίγο παράξενο. Εντάξει, καταλαβαίνω τους πολλούς τους, δεν τους βολεύει γιατί έχουν τις δουλειές τους στο σκαφιδάκι, όπως είπα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Κανένας δεν από τα 32 παιδιά, από τα 32 παιδιά λοιπόν, 6 έχουν πάει ήδη στην κυβέρνηση, πήγαν από την πρώτη μέρα. Επειδή βόλευε τους δικούς τους. Ένα έχει πάει στην Αιγαίο, 2 στο Άργος. Και τα υπόλοιπα, πόσα μένουν, 21-22, είχαν πάει σκαφιδάκι. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάει πουθενά. Και πραγματικά, να καταλάβουμε για αυτούς τους γονείς. Μόνιμα καλό χέρι. Δεν μπορεί 22 άνθρωποι να συμφωνήσουν σε ένα γυνάτι. Και εγώ που γεννήθηκα στους Μήλους, έχω το τοπικιστικό με τον κυβέρνητη, την κόντρα που λέμε, που δεν υπάρχει στην ουσία.
Είμαστε φίλοι, συνάδελφοι με τους ανθρώπους, έχουν πάει στο ίδιο σχολείο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει, υπάρχει κάποιο. Αλλά όταν 22 άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν το δύο γυναίκα, ας ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει παραπέρα. Ζητήσατε κάποια ακρόαση εσείς από τον περιφερειακό διευθυντή, ενδεχομένως στην Τρίπολη, να μιλήσετε για το θέμα? Ναι, βεβαίως. Ζητήσαμε, θεωρήσαμε. Δεν μιλάω για βουλευτές και αυτά τώρα, γιατί θεωρήσαμε ανέθιμο. Δεν θα περιμένουμε. Να πάρει πολύ να μιλήσετε με τον άνθρωπο και ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Θεωρήσαμε ανέθιμο και ανήθικο να ανακτηθεί μια απόφαση έστω και προφορική. Mm. Όταν τα παιδιά πήραν τα βιβλία τους, μπήκαν σε τμήματα, ενσωματώθηκαν, θεωρήσαμε ανήθικο να ανακτηθεί αυτή η απόφαση και να τους πούνε φεύγετε πάλι από εδώ και πάτε στο κυβέρι. Μας είπε, εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Λάθος ήταν αυτή η προφορική απόφαση. Αυτός είναι ο νόμος και τώρα αποφασίσαμε να τον τηρήσουμε. Αυτό έγινε. Μάλιστα. Εμείς σας ευχόμαστε. Εδώ μας ενημερώνουν όμως ότι εδώ και 4 χρόνια παιδιά από τους Μήλους, γύρω στα 7 παιδιά από τους Μήλους. Γύρω στα 10-12 παιδιά από τους Μήλους. 7 μου γράφουν εδώ. Είναι παραπάνω. Πήγαιναν στο κυβέρι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και τώρα γιατί υπάρχει πρόβλημα? Υπήρχε. Έφερναν οι ίδιοι οι γονείς. Βεβαίως. Υπάρχει. Δεν το αφήνει κανένα και πάνε ακόμα. Και πάνε ακόμα αυτά τα παιδιά. Ήταν πολυθέσιο του κυβερίου και ο νόμος έδινε το δικαίωμα σε όποιον θέλει να πάει σε πολυθέσιο σχολείο να πάρει το παιδί του από το λίγο θέσιο. Είπαμε, δεν είμαστε παιδιά σε καμία περίπτωση υπέρ των διθέσεων σχολείων. Όχι, πρέπει σε να καμία περίπτωση. Πρέπει και να εμείς, το συζητάμε αυτό. Και τα παιδιά μας να πάνε σε οργανωμένες δομές, σε οργανωμένα σχολεία. Εδώ αλλάζουμε φίλο των παιδιών μας από τα 15. Είμαστε ριζοσπαστικοί, είμαστε πρωτοπόροι και θα αφήσουμε διθέσια σχολεία. Τι είπες, δεν φαντάζομαι. Αλλά αυτό να προκύψει μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, με το τι βολεύει τον καθένα. Δεν παίρνουμε τα παιδιά. Και ξέρετε τι μου έκανε πολύ μεγαλύτερη εντύπωση? Η απάντηση του περιφερειακού διευθυντή. Τα παιδιά σας ανήκουν στο δημοτικό σχολείο του κυβερίου. Τα παιδιά, τι λέτε? Τα παιδιά μας δεν ανήκουν σε κανέναν. Τα παιδιά μας ανήκουν σε εμάς. Η απάντηση ήταν αυτή. Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου Μήλων ανήκουν, δεν το έχω μαζί μου. Ανήκουν στο ο περιφερειακός διευθυντής ο κ. Πετρόπουλος. Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου Μήλων ανήκουν, και όχι σε εισαγωγικά, ανήκουν στο δημοτικό σχολείο του κυβερίου. Δεν ανήκουν σε κανέναν, μόνο σε εμάς. Και εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει μια προκλητική συμπεριφορά από θέμα κράτους. Και γι' αυτό οι γονείς έχουν πάρει ανάποδες, να το πω πιο λαϊκά. Και γι' αυτό και έχουν πεισμώσει ουσιαστικά. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, Αλεξία. Το είχαμε πει και σε πρώτο χρόνο, που ήταν και ο Δήμαρχος εδώ. Οι βουλευτές, δεν λέω μόνο για τον κύριο Γκιόλα, που είναι κυβερνητικός βουλευτής, οι βουλευτές εκτός αρμονίδας δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι γίνεται τίποτα. Γιατί? Ο βουλευτής μπορούσε να ενημερώσει σε πρώτο χρόνο τους γονείς και να τους πει: παιδιά, εδώ ετοιμάζεται μια κατάργηση σχολείου, μια συγχώνευση. Επειδή μου περνάει όσο μου περνάει ο λόγος, εσείς που θέλετε να πάει το σχολείο τα παιδιά, θέλετε σκαφιδάκι, θέλετε κυβέρι. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα δεν έγινε. Δεν τους υπολογίζουν καθόλου τους βουλευτές από πάνω. Ποια ήταν η διαβούλευση? Ακούμε για διαβούλευση και ότι είμαστε ανοιχτοί με την κοινωνία και μιλάμε με την κοινωνία. Τίποτα δεν έγινε. Με όλους τους βουλευτές μέχρι και με τον υπουργό. Φτάσαμε μέχρι τον υπουργό. Μιλήσατε κατηδίαν, εννοείται. Μιλήσαμε κατηδίαν με τον υπουργό. Με τον κύριο Γαβρόπουλο. Με τον κύριο Γαβρόπουλο. Και σας είπε... Είχατε τέτοιου είδους συνάντησης, συγκινήσεις βαθιές. Πώς τις αντέσατε? Μας είπε ότι δεν ανακαλεί καμία απόφαση. Σας υπολόγισε. Όταν του είπαμε ότι ανακάλεσε στις 10 Σεπτεμβρίου την απόφαση για το σχολείο της Δήμενας, είπε ότι λέμε ψέματα. Α, δεν θα το ήξερε κακομίρι, θα το είχε κάνει κάποιος άλλος. Και μέχρι επέμενε και μας έλεγε ψεύτες που ήρθατε στο γραφείο μου να πείτε ψέματα. Ναι. Εγώ δεν ανακαλώ καμία απόφαση. Και τον τζίγλισε διευθύντρια του πολιτικού του γραφείου και του είπε ότι. Υπάρχει ανάκριση. Υπάρχει ανάκριση σχολεία στην Ελλάδα. Δεν θα το ήξερε κακομίρι. Δεν θα το ήξερε. Το ραντεβού πώς κλείστηκε? Το ραντεβού πώς κλείστηκε με τον κύριο Γαβρόπουλο? Δεν κλείστηκε κανένα ραντεβού. Πώς πήγατε έτσι? Ναι. Καλά κάνατε, όχι καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε. Ξεκίνησαν πάρα πολλές φορές και πήγαμε στην Υπουργή. Ίσως δεν τήρησαν το πρωτόκολλο και είναι... ο κ. Γαβρόπουλο ήταν εκνευρισμένο. Είναι ο καλύτερος τρόπος είναι να πας χωρίς ραντεβού και ο καλύτερος τρόπος. Δεν μαζεύατε 10 παιδιά που θέλουν να αλλάξουν φίλο. Αμέσως σας δεχόντουσαν. Θα μας δεχόντουσαν αμέσως. Μα τι λέτε τώρα, θα και χαλή, και χαλή. Παντού. Να μην σας πω ότι θα είχαν στείλει και ειδικούς που να σας. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή εκδιώχτηκαν. Εμείς θεωρούμε ότι παιδιά, το προσωπικά το δικό μου παιδί δεν εκδιώχθηκε από το σχολείο που πήγαινε. Πάει ακόμα. Σε ποιο σχολείο πάει το παιδί? Στη Ζηνιάσκη. Α, το πήγαινε φαίνεται εδώ. Εγώ προσωπικά έχω και άλλα δύο μικρά που πάνε παιδικό σταθμό στην Κιό. Είναι πιο κοντά από εσά. Α, σα βολεύει. Και με βολεύει. Αυτό ήταν και ο λόγο μεταγραφή. Δεν είχα κάποιο θέμα. Αυτά τα δρομολόγια των γονιών κάθε πρωί. Δύο φορέ την μέρα. Και το μεσημέρι. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Το καλό είναι ότι μπορώ να μεταφέρω τρία παιδιά. Εγώ προσωπικά. Ναι. Με ένα δρομολόγιο. Ναι. Κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται περισσότερο. Έτσι. Ο διευθυντή του σχολείου Ζηνιάσκη δεν έδιωξε το παιδί το δικό μου. Όπω
στο σκαφιδάκι, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να λάβω την ευθύνη να έχω παιδιά εδώ, τα οποία δεν έχω τα χαρτιά τους. Δεν μου έχει έρθει μεταγραφή. Και πολύ σωστά έκανε άνθρωπο. Πάλι με το θέμα της ευθύνης. Αν γίνει κάτι, θα έχει τεράστιο πρόβλημα κι αυτός, νομικό. Οπότε σταμάτησαν τα παιδιά. Από σήμερα με περιστατικά σημειώματα, όπως καταθέτει τα χαρτιά του, τα δέχονται οι διευθυντές, τα ξαναδέχεται ο διευθυντής του καθηγητή. Ωραία, και τι μέχρι κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα, τι γίνεται τώρα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Θα πιέσουμε. Θα πιέσουμε όσο δεν μπαίνει. Πραγματικά σας το λέω, οι γονείς είναι ενωμένοι και αισθάνονται τόσο προδομένοι και τόσο προειδομένοι από αυτό το κράτος, από όλους, που θα κάνουν. Σαν να μην υπάρχετε ουσιαστικά. Ναι, σαν να μην υπάρχετε. Δεν σας υπολογίζουν. Σαν να μην υπάρχετε. Κλείνω δύο σχολεία. Την τελευταία μέρα ένα καλό το ένα, που έχει 18 παιδάκια. Το άλλο έχει 32. Και δεν το ήξερε και ο υπουργός. Και δεν το ήξερε. Για σημειώστε το αυτό. Δεν το ανακαλώ. Εμένα αυτό μου έκανε περισσότερη εντύπωση, όχι η ανάκληση. Εμένα μου έκανε εντύπωση και το ήξερε ότι το έκανε. Είναι τεράστια η κοροϊδία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους τόσο καιρό. Δεν ξέρω. Όπου πάμε, μας λένε. Προσπαθεί ένας δημόσιος λειτουργός να πετάξει τον παλέκι στο άλλο. Πολύ κακός. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, να βρει μια λύση. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν ευθύνη, φέρνουν την ευθύνη των πραξιών τους, αλλά υπάρχει και το ηθικό, ρε παιδιά. Δεν μπορεί κάποιος να καταδικαστεί για αυτή την προφορική εντολή που ήταν λάθος. Γιατί την έδωσε. Μετακόμισαν τα παιδιά, πήραν βιβλία, εγκαταστάθηκαν, έπαιρναν αποσύρες εκεί και ένα πρωί τους λένε ότι ξέρετε, δεν μπορείτε να έρθετε στο σχολείο μας γιατί δεν έχουν φέρει τα χαρτιά της μεταγραφής σας ακόμα. Μετά από 15 μέρες. Μα κάναμε δηλώσεις, μεταγραφές τις υπογράψαμε, πρωτοκολλήθηκαν. Πώς, είναι παράτυπες. Να ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί το σχολείο του Κιδερίου σε συνεργασία με το σχολείο του Σκαφιδακίου να δώσει τα χαρτιά των εγγραφών στο Σκαφιδάκι. Μήπως από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή στο Κιδέρι δεν χρειάζεται να μετικήσετε. Όχι, το Κιδέρι έχει το Κιδέρι. Τα παιδιά μας είπαμε ανήκουν στο σχολείο του Κιδερίου. Α, ναι, είπαμε ναι. Συγχωρείτε, ναι. Δεν το ξέχασα κι εγώ. Να σας πω κάτι. Το σχέδιο ήταν ένα σχολείο στα τρία χωριά. Από την αρχή αυτό ήταν το σχέδιο. Θα μπορούσαμε όμως να το συζητήσουμε πριν γίνει. Είμαστε αυτό ο παλιός καλλικρατικός. Η διαβούλευση δεν έγινε καμία. Καμία. Είμαστε ο παλιός καλλικρατικός Δήμος Λέρνας. Εντάξει, θα μπορούσαμε. Καλώς κακώς θα γίνει ένα σχολείο. Να σας φωνάξει από την κυβέρνηση και να σας πει παιδιά να σχολείο. Είναι όμως θέλετε. Όχι, όχι να τους πει γραπτά. Μία συμβουλή και αν θέλετε λαμβάνετε υπόψη. Ό,τι σας λένε, πλέον γραπτά. Το μάθαμε. Μάθαμε πολλά πράγματα σε αυτό το διάστημα. Και να επιμένετε. Μάθαμε σε αυτό το διάστημα, στις 15 μέρες, ήταν για εμάς τους γονείς και για όσους γονείς ήταν μπροστά, ήταν το μεγαλύτερο σχολείο της ζωής μας. Μάθαμε πολλά πράγματα. Αλλά όλοι μας τη ζωή, γιατί κάνουμε πρέπει να είναι γραπτός πλέον. Αλλά μάθαμε πράγματα, μάθαμε συμπεριφορές ανθρώπων, μάθαμε συμπεριφορές πολιτικών. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν για εμάς ένα σχολείο. Πραγματικά ένα μεγάλο σχολείο αυτό το πράγμα. Όσο ζω, μαθαίνω λοιπόν. Και για τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι δημόσιοι λειτουργοί στην Ελλάδα. Κύριε Ζώη, για αυτό που μου είπατε, θα μείνει ένα σχολείο. Αντί όμως να το συζητήσουμε και να δούμε πού είναι καλύτερα να μείνει αυτό το σχολείο. Η Μήλη είναι το κέντρο. Η Μήλη όμως δεν έχουν υποδομές. Έτσι. Το Κιβέρι είναι η μία άκρη, αλλά έχει υποδομές. Το Σκαφιδάκι έχει μισές υποδομές, μπορεί να κάνει περισσότερο. Αντί να τα βάλουμε κάτω όλα, τον πρώτο χρόνο, και να δούμε τι θέλει ο καθένας, να κάνουμε τις προτάσεις μας και μετά το Υπουργείο θα αποφασίσει μόνος. Τουλάχιστον τα γύρω όμως χωριά, Καλαμάκι, Βελανιδιά, όλα αυτά, πού τα πηγαίνουν τα παιδιά τους. Αυτά πηγαίνουν Κιβέρι. Πηγαίνουν Κιβέρι, ε? Δεν έχουν παιδιά τώρα. Ένα παιδάκι είναι στο Καλαμάκι και ένα στη Βελανιδιά. Δύο στη Βελανιδιά, τα οποία πηγαίνουν στο Κιβέρι. Μάλιστα. Εγώ κρατώ επίσης ότι οι βουλευτές δεν έχουν κανένα λόγο πλέον. Όχι, όχι, τελείως. Πραγματικά. Κανένα λόγο, δεν τους περνάει ο λόγος. Όταν σας έρχονται λοιπόν και ζητάνε την ψήφο σας, κύριε Τσικαρό, μαζέψτε και τους άλλους γονείς. Να τους σκεφτείτε και εσείς ανάλογα. Όχι επειδή το κόμμα είπε πάμε και ρίχνουμε την ψήφο μας, να το σκεφτείτε σοβαρά. Ακριβώς. Και εδώ είναι πάντα που μετρείται το πολιτικό κόστος. Βεβαίως. Αυτοί πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση, σας το λέω, το κατάλαβα τώρα, ζυγίζει το πολιτικό κόστος. Προτιμούν στους μήλους πιο πολύ είναι αλλοδαπή. Οι πιο πολλοί ήταν αλλοδαπή. Το 50% του σχολείου ήταν αλλοδαπή. Αυτοί δεν ψηφίζουν. Mm-hmm. Στις εθνικές εκλογές, ούτε στις τοπικές. Υπό προϋποθέσεις ψηφίζουν. Αυτούς μπορούμε να τους πετάξουμε. Δεν τους λαμβάνουμε σαν πολιτικό κόστος. Μάλιστα. Τώρα, τους υπόλοιπους
θα βρούμε τρόπο μέχρι τις εκλογές να τους φέρουμε. Ακούστε, ακούστε. Οπότε επειδή, ας πάρουμε το μεγαλύτερο. Επειδή όλοι αυτοί έρχονται στην πόρτα μας και ζητούν για 4 χρόνια να τους εξασφαλίσουμε ένα τεράστιο ποσό, γύρω στα 150.000. Πόσο είναι 150.000 το ευρωχρόνο, παίρνουν. Οι βουλευτές. Ναι. Παίρνουν. Δεν ξέρω, 150. Μαζί με τις επιτροπές γύρω στα 100.000 ευρώ. Άρα λοιπόν 400.000 μέσα 4 χρόνια. Έρχονται λοιπόν στο σπίτι σας, στο σπίτι μου, στο σπίτι του Βασίλη, χτυπάνε την πόρτα και λένε ψήφισέ με σε παρακαλώ. Εγώ θα σε εκπροσωπώ, αλλά θα πάω 400.000. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί για εσάς, κύριε Τσόλο, σήμερα. Από τους βουλευτές, για να μιλήσουμε κάποια στιγμή και με ανοιχτά, να δούμε πώς αντιμετωπίζονται. Βεβαίως. Ο κ. Μανιέτης έχει κάνει 2 φορές ερώτηση στην Βουλή. Ναι. Και τη δεύτερη, και δεύτερη φορά εξαιρετικά εκτιμούσα. Ναι. Και δεν έχει πάρει απάντηση. Μα, το γνωστό. Αφού το πρόβλημα δεν το ξέρετε. Ο κύριος Ανδριανός έχει κάνει ερώτηση στην Βουλή και δεν έχει πάρει απάντηση. Ο κύριος Γιόλας, στο τέλος, όταν είδε τις αντιδράσεις, αποφάσισε να είναι μαζί μας. Αλλά δεν τον υπολόγισαν. Αλλά μάλλον δεν τον περνάει καθόλου. Δεν τον περνάει καθόλου. Δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε με τον Υπουργό, από ό,τι καταλάβαμε. Ενώ εσείς μιλήσατε με τον Υπουργό. Μιλήσαμε με τον Υπουργό, όσο για να σου πει, καταφέραμε και μπήκαμε στο Βασίλειο. Πώς σας αξίζει να είστε εσείς ο βουλευτής που βρήκατε τον Υπουργό, ο οποίος δεν ήξερε ότι είχε κάνει ανάκληση. Όχι, για να γελάσουμε λίγο, εμείς καταφέραμε και μιλήσαμε γιατί είχαμε μαζί μας ένα παπά, είχαμε τον Πατερηλία του Υπουργού. Οπότε ένας. Σεβάστηκε ο κύριος Γαβρόβλου τον παπά. Και του φίλησε και το χέρι. Δεν το πιστεύω. Ενώ αφαιρούν τα θρησκευτικά πλέον. Έγινε μπροστά μου. Τέλεια. Τι να και με τον Πάτερ Ηλία καταφέραμε να ανοίξουμε. Με όσο χιούμορ μας έχει απομείνει, τα μεταφέρουμε όλα αυτά όπως καταλάβατε. Αλλά μακάρι να βρεθεί. Υπάρχει πικρία, έτσι. Να πάνε τα παιδιά σχολείο βασικά. Αλλά η λύση δεν θα βρεθεί που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά πρέπει, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, επειδή έχουμε πει στον Οκτώβριο, τα παιδιά να πάνε σχολείο. Όπου, αλλά να πάνε σχολείο. Κανονικά η διαδικασία είναι μετά τις 3 εβδομάδες να επέμβει ο εισαγγελέας και να καλέσει τους γονείς που δεν έχουν πάει τα παιδιά τους ακόμα σχολείο που είναι γραμμένα. Εκεί λοιπόν θα σας ρωτήσει γιατί, εφόσον το κράτος λέει ότι πρέπει οι εγγραφές είναι βρίσκεται στο κυβέρνη, γιατί εσείς δεν τα έχετε πάει. Θα τους απαντήσετε όλα αυτά που θα τους απαντήσετε. Δεν νομίζω να μας ρωτήσει, έτσι λέει ο νόμος. Δεν νομίζω να μας ρωτήσει. Αν εκεί όμως ο νόμος κατά γράμμα τηρηθεί. Θα τους απαντήσουμε όλα αυτά. Και αν θα μετά υπάρξουν ποινικές διώξεις. Θα κινηθούμε και εμείς ανάλογα. Και αν υπάρξουν ποινικές διώξεις. Θα κινηθούμε ανάλογα. Αυτό περιμένουμε. Τις ποινικές διώξεις. Α, προκαλείτε δηλαδή. Τις ποινικές διώξεις. Πραγματικά. Σας πω, χρειάζεστε πολύ κουράγιο και πολύ δύναμη για όλα αυτά που κάνετε. Γιατί δεν είστε άνθρωποι που κάθετε στο σπίτι σας. Είστε επαγγελματίες άνθρωποι. Κάθε μέρα τρέχετε γιατί υπάρχει καθημερινότητα, υπάρχουν τα έξοδα. Θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Σαφέστατα, ποιος γονιός δεν θέλει. Θέλαμε το καλύτερο για το χωριό μας. Είναι ένα χωριό που μένουμε εκεί. Είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Πάντως και εγωιστικά αν θες να το πάρεις, Βασίλη μου, εγώ είμαι μαζί τους. Δεν κατάλαβα γιατί να χρειάζεται στο σχολείο. Μαζί τους είμαστε και εμείς, δεν τους συζητάμε. Δεν υπάρχει εγωισμός, πραγματικά σωστό. Όχι, στο σχολείο και εγωιστικά λέω να το πάρω. Το σχολείο έκλεισε, το πήραμε απόφαση, συμφωνήσαμε. Κάναμε τον αγώνα μας, χάσαμε. Το σχολείο έκλεισε. Δώστε μας όμως ηθικά το δικαίωμα να πάρουμε τα παιδιά μας. Μην μας εκβιάζετε με κάθε. Να πάμε τα παιδιά μας εκεί που θέλουμε. Με κάθε. Εκεί που μας προτείνει. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν θέλει. Και τα παιδιά μας δεν ανήκουν σε κανένα. Δεν ανήκουν σε κανένα σχολείο. Τα παιδιά μας ανήκουν. Καταλαβαίνω ότι αν γινόταν αυτό σε όλη την Ελλάδα, θα ανατρεπόταν ο προγραμματισμός. Δηλαδή, ο κάθε γονιός θα πήγαινε το παιδί του στο σχολείο που ήθελε αυτός και όχι στο σχολείο που έπρεπε. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει και για μας. Ηθικά όμως για μας, σαν ανταπόδοση όλων αυτών. Αν ειδική περίπτωση κατά κάποιο τρόπο. Αν γινόταν αυτό από την αρχή, εγώ πιστεύω ότι θα πήγαινε πολύ περισσότερα παιδιά στο κυβέρνημα. Σας το λέω ειλικρινά. Αν γινόταν αυτό από την αρχή, κάποιοι γονείς θα πήγαιναν τα παιδιά τους στο κυβέρνημα. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, βγαίνει και ένα συμπέρασμα για αυτούς που μας ακούν, ειδικά το πολιτικό προσωπικό ή αυτούς που θέλουν να είναι πολιτικό προσωπικό, ότι δεν μπορείς σε τοπικές κοινωνίες να κάνεις αλλαγές χωρίς να ρωτήσεις κανέναν και χωρίς να έχεις καμία αίσθηση της κατάστασης εκεί. Το βλέπουμε τώρα εδώ. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει ο κυβερνητικός βουλευτής ότι κλείνει σχολείο στους Μήλους, να το μαθαίνει και αυτός 1 Σεπτεμβρίου και να μην έχουν πει από πριν ότι παιδιά θα κλείσει το σχολείο, πάτε και το απόφαση. Και χωρίς προγραμματισμό και η ζωή. Και όπως είπατε, εμείς να προτείνουμε και ας πάει αλλού το σχολείο, αλλά να μας ρωτήσει κάποιος, να ξέρουμε τι γίνεται. Και χωρίς προγραμματισμό και οικονομικό. Γιατί έχεις 2 δασκάλους που τους έχεις εκεί, να βάλουμε τη διαβούλευση να δούμε αν θα κλείσει το σχολείο του χρόνου. Εμείς στους Μήλους είχαμε ένα πρόγραμμα, έχουμε το παλιό Δημαρχείο εκεί για όσους γνωρίζουν. Είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία, το παλιό Δημαρχείο των Μήλων. Ένα υπέροχο κτίριο και μεγάλο που αυτή τη στιγμή είναι αξιοποιητό. Από του χρόνου να το κάνουμε σχολείο. Ήμασταν έτοιμοι στην κατάσταση του Φακελού. Αυτό του είπαμε στο Υπουργείο. Δώστε μας ένα χρόνο να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το σχολείο, να γυρίσουν τα παιδιά από τους Μήλους, τα 10-12 που σας είπαν, 7 είναι 10-12, που πηγαίνουν στο κυβέρνημα για καλύτερες συνθήκες, να γυρίσουν εδώ και να βάλουμε το σχολείο μας
να αναπτυχθεί. Δεν ξέρει αυτό... πόσα παιδιά έχει. Γύρω στα 55-60. Α, αρκετά. Και δεν σεβάστηκαν ούτε αυτό, ότι έχουμε κάνει έναν αγώνα να κάνουμε ένα καινούριο σχολείο. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Είστε πολύ ρομαντικός για να πιστεύετε ότι τους αρέσει το σχολείο. Νομίζω ότι θα κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Έχουν μείνει 10 λεπτά περίπου. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι σε 10 λεπτά, στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων, να το ξαναπούμε, θα ενεργοποιηθούν σήμερα Τρίτη οι σιρήνες συναγερμού πολιτικής άμυνας. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σιρήνων συναγερμού θα πραγματοποιηθεί στις 11 σήμερα το πρωί. Θα περιλαμβάνει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων, διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης. Στις 11:05 θα υπάρξει σήμανση λήξης συναγερμού για τη χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων, συνεχής ήχος σταθερής έντασης. Η ενεργοποίηση των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Το τονίζουμε και αν έχεις κάτι που τρέχει επικαιρότητα. Δεν έχω κάτι στην επικαιρότητα. Έχω κάτι όμως, ναι, που δείχνει, ναι, αφενός ότι είμαστε χρεοκοπημένη χώρα και αφετέρου να καταλάβει κάποιος κάτι απλό πράγμα. Δεν έχουμε τον υπουργό που δεν ξέρει τι έχει υπογράψει και μου λες χρεοκοπημένη. Γιατί ίσως είμαστε χρεοκοπημένη χώρα. Λοιπόν, γιατί, υπάρχει, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση από τον αέρα, δεν χρειάζεται να πω τη μάρκα. Υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο λοιπόν, το οποίο περιμένει όλος ο κόσμος, έχει βγει πριν λίγες μέρες, εξαιρετικά δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. Ωραίο. Λοιπόν, ναι, πιθανότατα, δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, έχω μπροστά μου ένα κατάλογο με τις τιμές ανά τον κόσμο. Στην έκδοση με τα 64 GB μνήμης. Ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η συσκευή με τα 64 GB, κατά μέσο όρο, γιατί από κατάστημα σε κατάστημα μπορεί να παίζει ελάχιστα, αλλά κατά μέσο όρο κοστίζει $699. Ενώ μας είναι 900. Είναι η φθηνότερη δολάρια. Ναι. Είναι η φθηνότερη στον κόσμο. Ναι. Στην, η τρίτη ακριβότερη στον κόσμο είναι η Ελλάδα, όπου κοστίζει 57. Συγγνώμη, όχι, $1,030. $1,030. Είναι η τρίτη ακριβότερη. Ακριβότερη είναι μόνο η Τουρκία, 1,172, και η Βραζιλία, 1,259. Μάλιστα. Δηλαδή, στην Ελλάδα κοστίζει σχεδόν τα διπλά χρήματα αυτή η συσκευή από ό,τι κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, στην Ιαπωνία κοστίζει $709. Στον Καναδά $719. Αλλά επειδή είμαστε σε άλλες χώρες της Ευρώπης, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να σου πω ένα παράδειγμα, στην Αυστρία κοστίζει $931. Στην Ευρώπη όντως κοστίζει πιο ακριβά από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην άλλη πλευρά τότε. Ή στην Αυστραλία για παράδειγμα που θες να πας. Στην Αυστραλία κοστίζει $863. Είναι ισοπτωχευμένη για Ήπειρο. Όμως, αναλογικά των εισοδημάτων, γιατί μπορεί για παράδειγμα στη Γερμανία να κοστίζει $950, πάλι στην Ελλάδα κοστίζει 1030, είναι 70 ευρώ, 80 ακριβότερα. Αλλά φαντάζομαι και τα εισοδήματα δεν είναι ίδια. Σου δίνω λοιπόν αυτό το παράδειγμα, το χαρακτηριστικό, για να δείτε εμείς που έχουμε συνεχώς μειούμενα εισοδήματα, πόσο ακριβά έχουμε, πόσο ακριβή είναι η πρόσβαση σε αγαθά. Και πόσο φυσικά είναι και το γαμώτο, και με συγχωρείτε για το αγοραίο της έκφρασης, είμαι περίεργος, από αυτή την εξαιρετικά δημοφιλή συσκευή σε όλο τον κόσμο, υπάρχει έστω και ένα μικρό καλωδιάκι που να είναι made in Greece? Όχι, δεν υπάρχει. Πολύ πιθανό να υπάρχει ένα καλωδιάκι made in Taiwan που λέει εδώ, που είναι για παράδειγμα επίσης πολύ φτηνό, $761 μόνο. Πολύ πιθανό να υπάρχει ένα καλωδιάκι, αν όχι όλο made in China, που κοστίζει $873. Δεν θα βρείτε κανένα αγαθό που να κυκλοφορεί στην παγκόσμια αγορά, συσκευή τεχνολογίας κτλ., που να έχει made in Greece κάτι. Και αυτό είναι γροθιά στο στομάχι. Όταν αυτή τη στιγμή εσύ σε μια χρεοκοπημένη χώρα, και ας παρεξηγούνται κάποιοι, η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη χώρα, δυστυχώς. Το λέμε με πόνο ψυχής. Το οποίο το οποίο ζωάρις είναι μια χρεοκοπημένη χώρα. Τι να κάνουμε τώρα, το ξέρουμε. Λοιπόν, πληρώνει η συσκευή αυτή $1,030. $400 σχεδόν παραπάνω από ό,τι κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπες κάτι, κυρία? Όχι, έχω μείνει άφωνη. Πραγματικά, παιδιά, αυτό νομίζω ότι λέει πολλά, διότι χρεοκοπημένος δεν είναι κάποιος μόνο. Δείχνει και την αγοραστική δυνατότητα που έχεις με αυτό. Τι αγοραστική δυνατότητα λοιπόν έχει ο Έλληνας, τι πρόσβαση σε αγαθά έχει ο Έλληνας? Αγαθά, θα πει κάποιος, είναι, γιατί να πάρω αυτό το τηλέφωνο? Μην πάρεις αυτό το τηλέφωνο, πάρε ό,τι θες. Αλλά είναι μια τάξη μεγέθους, διότι λίγο πολύ η εικόνα είναι τέτοια και σε άλλες συσκευές. Δεν στέκομαι σε αυτό το τηλέφωνο. Θα κλείσω με κακία. Γιατί ο Έλληνας, οι περισσότεροι Έλληνες, και θα το πω,
έχουν μάθει να πίνουν πολλές ώρες καφέ, να έχουν το καλύτερο κινητό όταν ψάχνεις για δουλειά. Όταν ψάχνει κόσμο για δουλειά, όπως μας είπε χθες και ο Κώστας ο Ηλιόπουλος, ψάχνουν τόσο κόσμο για την κουζίνα, τα γκαρσόνια, ξέρω εγώ κλπ. Για το σέρβις, όλα αυτά. Δεν πάει κανένας, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ να είμαστε στην παραλία με τις πανάκριβες τσάντες, τα υπέροχα παπούτσια, το πανάκριβο κινητό και να παίρνουμε τα 10 ευρώ από τον μπαμπά για Χατζηλίκη. Λοιπόν, φουλάραμε το αυτοκίνητό μας από το πρατήριο υγρών καυσίμων Νίτης. Με πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Βεβαίως. Και φυσικά η υγραεροκίνηση με την Coral Gas, με την αιγύση της Coral Gas από τον Δημήτρη Νίτη στην Αγία Ελεούσα στο Ναύπλιο. Κάναμε το τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό μας από το εκτέον Αντιλικής Πελοποννήσου Ταραντήλης. Καλέσαμε το 1611 και κλείσαμε το ραντεβού μας. Αλλά κάναμε και χρήση του delivery εκτέον χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Ντυθήκαμε από το επώνυμο Φάσιον Άργου 49 στον Ναύπλιο και Δαναού 15 στο Άργος για όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτες προτάσεις. Στέλνουμε την καλημέρα μας στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος στον Ναύπλιο, στο 360 Dining & Wine Bar και το Ξενών Καφέ, στο εστιατόριο Ραπάκο στον Negro Espresso Bar και είμαστε σε αναμονή του boutique καφέ στη Λεωφόρο Αμαλίας και μεγάλο δρόμο στον Ναύπλιο. Μέσα στον Οκτώβριο, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Την καλημέρα μας στην GD Energy Solutions με το πιο γρήγορο ίντερνετ που κυκλοφορεί. Εμπιστευτείτε το σε απίστευτες τιμές, σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε, γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ. Sound Perfect Μακρυγιάννης για τον υπέροχο ήχο, για να μας ακούτε δυνατά. Apple Center για τις μεσοθεραπείες μας στο 2752-023-423. Κέντρο Διαβίου Μάθησης, πέδου 1 της Αγγελικής Χασάπη, την καλημέρα μας σε ολόκληρη την ομάδα. Λέξεις Μαντά, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξεις Μαντά, καλημέρα και στην Φάνη Μαντά προσωπικά. Στο Nail που μας φροντίζει νύχια, υπέροχο σχήμα φρυδιών, αλλά και εξαιρετικό χρώμα στα χείλη, επαναφέρει δεκαετίες πριν το χρώμα. Και για τις υπέροχες και μοναδικές εμφανίσεις μας επιλέγουμε πάντα το Αναστασίας Collection στο Λεωφόρο Αμαλίας και Σιώκου 5, λίγο μετά το Πολεμικό Μουσείο, με Τάσο Μητρόπουλο, Μπιγιού και Τζόρτζα Ζουρτάντη. Επίσης, εξαιρετικές συλλογές σε μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και χειροποίητες τσάντες. Αύριο εδώ και γύρω στις 9 με κάτι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα σε όλους. Στο Μάικλ τον Κάσεϊ. Νομίζω ο Μάικλ ο Κάσεϊ μας βλέπει κάπου από τη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή σας μέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσακ σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί».